Και υπήρχε ο YouTuber, και υπήρχε ο influencer πριν 10 χρόνια. Το podcaster. Ναι, αλλά τώρα υπάρχει μια accelerator το πράγμα όμως. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι να γεννηθούν και καινούργια επαγγέλματα, γιατί τώρα τα πάντα είναι data. Πολλοί νομίζουν ότι η Tesla πουλά αυτοκίνητα. Τι πουλά αυτοκίνητα η Tesla? Η Tesla έχει χιλιόμετρα που data μου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Σκεφτείτε αν ήταν Κύπρο, θα ξέρουν πόση ώρα είναι σταματημένο δαμέ, ο καθένα, πόση ώρα είναι πιένει στο ΣΥΤΟ, πόση ώρα είναι πιένει, ξέρω εγώ, στη PowerSoft, πόση είναι που περνούν που το δρόμο δαμέ και ούτω καθεξής. Άρα, εν τα data και το ποιος είναι να τα δουλέψει, που είναι να γεννηθούν πολλά επαγγέλματα γύρω από τούτα, τα οποία ήδη υπάρχουν, οι database analyst, business intelligence, ναι, software και καινούργια από την άρτου. Πώς θα εξελιχθούν ακόμα, δεν ξέρουμε. Μπράβο. Να φύγουν κάποια, αλλά λογικό. Μπράβο, ακριβώς. Τα περισσότερα από τα επαγγέλματα, όχι τα περισσότερα, ένα μεγάλο μέρος των επαγγελμάτων μπορεί να έχουμε σε 10 χρόνια, αν υπάρχουν σήμερα. Καλώς όρισες στο Zero to Hero. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμή μας που έχουμε μαζί μας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε νέα άτομα να κάνουν μια δική τους επιχείρηση. Μας πεις πώς επέτυχες, τι έκαμες. Κάτι ανάλογο που έκαμες και εσύ. Κάτι ανάλογο και να κάνουν και κάτι καλύτερο. Ναι, γιατί όχι. Να κάνουν και κάτι καλύτερο. Σίγουρα, γιατί υπάρχουν τώρα οι βοήθειες που εμείς δεν είχαμε. Για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε από το below zero to hero. Okay. Αν μπορούμε να το θεωρήσουμε hero. Να αλλάξουμε το επεισόδιο, να κάνουμε below zero to hero για να πάρουμε λίγο το... Έτσι, ακριβώς. Επομένως, ξεκινώντας, να πάμε πολλά πιο πίσω. Πολλά πίσω από τις σπουδές πάρμας. Εγώ να πάω πιο πίσω ακόμα, γιατί έχει μεγάλη σημασία το πώς ξεκινάς. Μεγαλώσα σε μια οικογένεια η οποία χωρίς να έχουμε πολλά λεφτά, κατάφερε ο πατέρας μου να μας βοηθήσει να μην στερηθούμε ποτέ τίποτε. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ψυχιόν οφκέρ. Πολλά σημαντικό. Δεν θυμούμε ποτέ να κάναμε σούβλα για 5 άτομα που ήταν η οικογένεια και να είναι το φαΐ για 5. Έπρεπε να είναι για 15. Αν πάει και έρθει κανέναν πλάσμα και χτυπήσει η πόρτα, ας πούμε... Και έχουμε νοζεράσουμε. Και έχουμε να... Αν έρθει κανένας, θα μην έχει φάει να φάει. Έτσι το πήρετε και εσείς νομίζω. Και έτσι και εγώ, ακριβώς. Και εξού και εμεγαλώσαμε εμείς με το πράγμα. Και επειδή η συζήτηση μας είναι πιο casual, από ό,τι είδα και στα επεισόδια σας, τα άλλα πρέπει να είμαστε... Δικαιούσα να ξεκινηθείς. Ναι, ναι. Ως το πορσεράκι. Περίμενε ένα λεπτό, αλλού έκαμε. Ναι, έκαμε να το σε παρουσιάζεις. Το στριπτής, εμείς να πούμαστε. Να μας κάνεις και εμάς. Σωστό, ένα στριπτής. Έψαξα το βίντεο, δεν προλάβαμε να το βρούμε, να το παίξουμε, αλλά να μας το πεις και εκείνο. Θα το πούμε. Λοιπόν, επομένως εγώ που την πρώτη τάξη του γυμνασίου αποφάσισα ότι ήθελα να κάνω λεφτά δικά μου και ήθελα να πάω δουλειά. Και πια δουλειά στην Πάφων, γιατί μια θεία μου δούλευκε σε ένα εστιατόριο. Φοβάζομαι λαλί μου, γιατί απάεις Πάφων, εγώ αφού να σου δύο λεφτά. Μάλιστα δοκίμασα να πάω και λίγο μηχανικός, γιατί φοβάζομαι ήταν μηχανικός. Εγώ όμως ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Αναφέρνω το γιατί τον καιρό που δούλευκα σαν γκαρσόνι, πρώτη τάξη του γυμνασίου, που οι φίλοι μου, οι υπόλοιποι γιορτές, Σαββατοκυριακά κλπ. Ήταν έξω, ναι. Εγώ δούλευκα και τώρα από σχόλα να πηγαίνω έξω. Ναι. Άρα ήταν και το παράπονο του αδερφού μου, εγώ γιατί να πάω σπίτι η ώρα 10, και ο Μιτσής τώρα που τα τώρα από πρώτη τάξη του γυμνασίου πάει σπίτι η ώρα 2, εγώ αφού δούλευκα η ώρα 12, ας πούμε. Και ο λόγος που το αναφέρνω είναι γιατί. Ακόμα και που δούλευκα σαν γκαρσόνι τα Σαββατοκυριακά, τις γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ. Τη δουλειά έβλεπα την πάντα σαν δική μου. Στο στρατό, για παράδειγμα, και θα με αναφέρω το στρατό γιατί είναι και το πώς πρέπει να αρπάσουμε κάποιες ευκαιρίες. Ήμουν οδηγός και τον τελευταίο χρόνο παρουσιάστηκε μια ευκαιρία. Ήμουν ο μόνος οδηγός και έπρεπε να αντικατασταθεί ο οδηγός του αξιάρχου. Φώναξε με πάνω ο ταξιάρχος, λέει μου είσαι ο μόνος που έχεις πολιτική άδεια. Λέω εγώ τώρα είναι να φάω φυλακή. Δεν ξέρω, λέει για καλό ή για κακό, ας πούμε. Λοιπόν, λέω του φυσικά, ήταν στερημένη ένα χρόνο λόγω του ενός δυστυχήματος που κάναμε από τώρα. Από μηχανικής απόψεως, λέω του πατέρας μου είναι μηχανικός. Δεν του είπα το ψέμα. Απλά εγώ δεν ξέρω μηχανική. Τι είμαι εγώ μηχανικός.
Και λέει μου που τα σήμερα είσαι ο οδηγός μου και για τον τελευταίο χρόνο που είσαι 12 και μετά, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, ήμουν σπίτι. Άρα εγώ εδούλευκα γκαρσόνι που η ώρα 4 ως η ώρα 11, μπάρμαν ντίντζεϊ που η ώρα 11 ως η ώρα 2, καμάκιν που η ώρα 2 ως η ώρα 5 και η ώρα 5 ως η ώρα 7 και μου είπα στην καρέκλα και η ώρα 7 πρωί είναι πιάνω ταξίαρχο. Και ξανά το ίδιο όλη μέρα. Το μπάρμαν DJ πώς ήταν το συνδυασμός. Βάλες ένα ποτό και πάντα και μπουμπί του. Ναι, ήμουν ο μπάρμαν μαζί με έναν άλλον παιδί και έκανα και τον DJ. Την ώρα που είχε κόσμο έκανα μόνο τον DJ. Οκ. Απέναντι από η Καρύπια, αν στείλε μεσό. Λοιπόν, και Κυριακή που είναι πιένα καθόλου να πιέναν ταξιάρχων εκτός κάποιων εξαιρεσιών, πιένα και δουλεύκα και water sports. Άρα ήμουν στρατών και έκανα τρεις δουλειές. Λοιπόν, γιατί το αναφέρνω, έτσι κάμουν το γιατί επινούσαμε σπίτι και έπρεπε να ταΐσουν η οικογένεια κλπ. Παρόλο που τον αδερφό μου που ήταν στρατών ειδίον του λεφτά και πιάνε μου και μόνος του, ας πούμε, δεκά λίρα τότε. Α, μάνα μου, κρίσα, μάνα μου, σιγά σιγά. Ναι, έτσι κάμουν μου καψώνει το μεταξύ, διότι ήταν στρατών μου και έφκαλε εντάχτη του πάνω μου. Λοιπόν, anyway, μετά πήγα στο Cyprus College γιατί τυχαία αποφάσισα να πάω προγραμματισμό, computers. Γιατί λέω τυχαία. Πώς. Ναι, να σας πω. Εγώ έκανα πρόταση μαζί με άλλον μπαρμάν να αγοράσουμε την πυραρία. Ο ένας ο συνέδερος είπε ναι, και ο άλλος ο συνέδερος που θέλαμε να θιώξουμε, που δεν τον θέλαμε, είπε όχι. Τι είπε, εγώ να μείνω μέσα. Έτσι λέω τους, εγώ να πάω σπουδάσω. Δηλαδή, αν λένε ναι, ρε παιδιά, ήταν ένα πάρμα σήμερα. Ευτυχώς. Αλλά ευτυχώς που ρόιζε. Ναι. Και μιλούμε, είχα οι παρέες μου όλοι στη Λεμεσόν, ήταν εντάξει, της νύχτας όλοι, καταλαβαίνεις ναι, ότι κυκλοφορούσατε, δεν θα, ναι, θα είχε καμιά σχέση με το ένα που κάνουμε σήμερα. Γιατί προγραμματιστής όμως? Προγραμματιστής επηρεάστηκα από τον αδερφό μου γιατί έφερνε μου και κάτι από τα video games και λοιπά και ήμουν και gamer. Και επηρεάστηκα, νομίζω ότι ήταν να γίνω προγραμματιστής για να κάνω παιχνίδια. Ήμουν πολλά καλός gamer, πάω στα video games. Λοιπόν, ο αδερφός μου είχε ήδη πάει για προγραμματιστής και είπα και εγώ να πάω προγραμματιστής. Τώρα, γιατί Cyprus College, είχα γνωρίσει μια κοπέλα μια νύχτα που μου είπε πάει Cyprus College, εγώ νόμιζα να πω και είναι ευρώ, ήταν μια Αραπού, η οποία όταν πήγα στο Cyprus College σταματήσαν μπροστά μου τρίτ και λέω μου τούτη είναι η πριγκίπισσα ετάδε, προστατεύουμε την και που δάμε και δεν θα ξαπεράσεις. Και δεν ξανά είδα. Είχε όμως άλλες επιλογές τότε να πάεις εκτός από το Cyprus College ή ήταν... Ήταν μειωμένες οι επιλογές. Μέρα από σήμερα που έχουμε... Ναι, ούτε είχαμε καθοδήγηση ότι εν το... ξέρω εγώ το επάγγελμα του μέλλοντος κλπ. Καμία σχέση. Ήταν εντελώς τυχαίο που έγινε. Και λέω σας ξανά, ήταν τα video games που με τραβήσαν και έθελα να χτίζω video games. Μετά ο αδερφός μου παράλληλα με την τράπεζα να δουλεύει σε μια εταιρεία που έκανε προγράμματα και πήγα και εγώ και παράλληλα με το που δούλευκα και καρσόνι πάλι για να σπουδάζω πήγαινε και προγραμματιστής και τούτον έδωσε μου ένα μεγάλο boost. Παράλληλα με τις σπουδές έκαμε εφάρμοσες. Ναι, έδωσε μου μεγάλο boost γιατί τσαμέ που οι άλλοι έκαναν μόνο θεωρία, εγώ έκανα πράξη. Άρα παίχτε και την εμπειρία στην ουσία. Ναι, ήταν μεγάλη διαφορά. Ναι. Δηλαδή τα τεστ όλα έκανα τους τα εγώ, ας πούμε. Δηλαδή τούτα που ήταν hands-on έκανα τους τα εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι ήμουν καλός και στα όλα τα μαθήματα. Ήμουν καλός μόνο σε αυτό το πράγμα. Okay. Ναι. Άρεσες, σου αγάπησες το τότε? Ναι, αγάπησα το πάρα πολλά γιατί είναι πολλά παραγωγικό. Ενώ είναι creative πράγμα, έχει φαντασία, δεν είναι ποτέ το ίδιο, δεν είναι όπως να είσαι σε ένα κατάστημα και να περιμένεις κάποιον να μπει μέσα. Είναι πολλά διαφορετικό πράγμα, νιώθα πολλά καλά. Όταν τέλειωσα, επία δουλειά στη συγκεκριμένη εταιρεία για άλλα τρία χρόνια, δηλαδή σύν τα δύο που έκανα, και από την πρώτη ημέρα που είχα πάει, είχα πει ότι εγώ είναι να κάνω εταιρεία δική μου. Παρόλο που έρχονταν δεξιά-αριστερά προτάσεις να πάω για άλλες δουλειές, ακόμα και για τράπεζα δεν είχα. Σε ποιο αντικείμενο ήθελες να κάνεις εταιρεία δική σου όμως? Programming, software. Ναι, είχα ξεκαθαρίσει πλέον ότι ήταν εκείνο που θέλω να κάνω. Okay. Παρόλο που επέρασα και από άλλα επαγγέλματα πάλι, γιατί έκανα fashion shows,
στο κολέγιο και στο πανεπιστήμιο. Άρα ήμουν όλη μέρα με κοπέλες και κατάλαβα ότι το πράγμα δεν θα το άντεχα. Γιατί έρχεται η μια λέει μου, μα εμένα είναι ζαβατά πόθηκια μου, δεν θα φορήσω το κοντόν. Η άλλη λέει μου, εμένα μου πάει το κίτρινο. Είναι ένα πράγμα πολλά ψυχοφθόρο για να το κάνει σαν επάγγελμα. Είναι πολύ ωραίο να το ακούει και οθορεί, αλλά it's not the same thing. Σπάθηκα αποτέλεσμα, έτσι. Ναι, εύκολα και κάρτε, έγραψα και μια εμφορική επωνυμία. Αλλά έμεινα ότσα με γιατί έναν τεχά. Έναν τεχά το πράγμα. Άρα όταν κατάλαβα ότι ήταν να ξεκινήσω από μόνος μου και όλοι έλεγαν μου ότι ξεκίνα από τα τώρα, ξεκίνα από τα τώρα, είπα εγώ πρέπει να αποκτήσω εμπειρία στα 5 χρόνια. Είχα βάλει και στόχο τα 5 χρόνια. Όταν όμως πας να ξεκινήσεις κάτι μόνος στη στιγμή που έχεις ένα σίγουρο μισθό, φάσε. Και μίλησα με τον αδερφό μου. Λάω του να ξεκινήσω μόνος μου, λαλή μου... Ή κάμε το εταιρεία ή να καταστραφείς. Διότι έξερε με. Θέλεις να πάει σαν freelancer, ας πούμε. Ναι. Και το σκεπτικό. Ναι, ναι. Και ο λόγος είναι επειδή ο αδερφός μου ξέρει με. Εγώ είμαι υπερβολικά σπάταλος. Πάνω στον εταιρεία πιάνω, ας πούμε, 100 ευρώ, να φάω 110. Να πιάσω 1000, να φάω 1100. Να πιάω 0, να φάω 100. Άρα. Έθελα κάποιον να βαστά τα λουρκά. Ή λέει μου, κάμε το εταιρεία. Ότι αν είσαι εταιρεία, να βάλεις ένα μισθό. Αλλά τα φυλάω ναι, και αποφασίσαμε να το κάνουμε 50-50, να το βάλω συνέδερο και να, κάνουμε, να ναι, το κάνουμε εταιρεία. Ο αδερφός όμως και τον καιρό ήταν στην ακόμα τράπεζα. Στην τράπεζα. Ναι, ναι, ήταν στην τράπεζα. Αλλά ο Χριστόλος ήταν πάντα πιο επιφυλακτικός με τα λεφτά. Ήταν τούτος που τραβά τα λεφτιά. Κουμάνταρες. Ναι, ναι, ναι. Εκτός το ανεφκή έξω. Γιατί να είμαστε, έχουμε άλλα. Λοιπόν, άρα... Λέω εντάξει, λέω εντάξει, τα μισθό να βάλεις. Εγώ σκέφτηκα, αλλά αφού πιάνω ξέρω εγώ 400 λίρες, λέω να βάλω 500. Σκέφτηκα. Ναι. Okay. Έρχεται ο πρώτος μήνας, έκανα μηδέν. Εδώ και μου 500 λίρες, χριστόδους. Ο δεύτερο μήνα έκανα 5.000. Ναι, αλλά τώρα πάλι 500. Και ξεκίνησα συσταρισμένα. Ναι. Εντάξει, ενώ... Θεωρώ ότι αν δεν έγινε το πράγμα. Σημαντικό ναι, στην αρχή. Αν δεν έγινε το πράγμα, πιστεύω ότι μπορεί να μην είμαστε εδώ σήμερα. Εννοώ, έτσι θα ήταν το ίδιο. Ναι, η ιδέα, το προϊόν τη PowerSoft στην αρχή, ποιο ήταν, τι ήθελε να δημιουργήσει. Ήθελα να δημιουργήσω εκείνο που είδα ότι υπήρχε demand, που ήταν το stock control, το accounting. Υπήρχε έλλειψη τότε που την αγοράνε το πράγμα. Ναι, σίγουρα ήταν μόνο εξωτερικά προϊόντα. Τώρα μιλούμε για το 93. 93. Παρόλο που υπήρχαν οι εταιρείες οι μεγάλες και κυπριακές εταιρείες που έκαναν το πράγμα. Έκαναν δικά τους προϊόντα ή έπιαναν έξω προϊόντα. Είχαν δικά τους και είχαν και που έφερναν και που έξω τα μεγάλα ονόματα, ας πούμε. Ναι. Αλλά τα μεγάλα ονόματα ήταν πάντα και πολλά πιο ακριβά. Ναι. Εγώ όμως διάγνωσα ότι είχα και τούτον το σκουλούτσι που λέμε να βλέπω μπροστά και έχω το σκουλούτσι μέχρι σήμερα, το οποίο κάποτε είναι και πρόβλημα γιατί έχω ένα θέμα με τα 7 χρόνια. Δηλαδή, όταν που λέω σήμερα γίνεται σε 7 χρόνια. Και το πράγμα είναι πάντα καλό γιατί κάποτε είσαι ahead of the time. Ναι, το time είναι πολλά σημαντικό. Πολλά σημαντικό. Αν είσαι πίσω, δεν μπορείς να το κάνεις επειδή θα. Όχι, απλά μπορεί να είσαι λίγο πριν. Που πρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, για να πετύχει το αυτοκίνητο, δεν και πέτυχε το ίδιο που το ανακάλυψε. Πέτυχε μετά που έγινε το ecosystem. Ναι. Δηλαδή, μετά που έγιναν τα λάστιχα με λάστιχο, τζόι με σίδερο για να πουλάτσω λαστιχάρις, μετά που έγινε με πεζίνα για να πουλάτσω πεζινάρις. Άρα, στείνεται ένα ecosystem γύρω από το πράγμα για να κάνουν πολύ λεφτά από το πράγμα. Ναι. Και έτσι πετυχαίνει κάτι. Άρα, εγώ έβλεπα μπροστά, έβλεπα ότι ξεκινώντας να γράφω, ήταν το DOS τότε, έρχονταν τα Windows, ήμουν να ήμασταν η πρώτη εταιρεία που γράψαμε κάτω από Windows. Και όταν λέω ήμασταν η πρώτη εταιρεία, μιλώ ότι ήμασταν εμείς. Δηλαδή, μίλασα στο τηλέφωνο, και πάντων τηλέφωνο, και λέω, ναι, παρακαλώ, PowerSoft, γράψα μου, PowerSoft, για να μάθουν το όνομα. Ελάλλον το που την πρώτη μέρα που έβαλα τηλέφωνο. Ναι, το marketing. Τα έπιπλα, ας πούμε, που έβαλα ήταν μήνυσκα σπίτι μου σε ένα διαμέρισμα 2x2 στούντιο
και ήταν γεμάτο computers που έσαζα. Το απόγευμα έρχεται ο Χριστόδουλος και έγραφα. Θυμούμαι μια μέρα, τρεις μέρες ήμουν πάνω στο computer και κοιμήθηκα πάνω στο keyboard. Λοιπόν, άρα ξεκίνησες με το ότι να κάνω το stock control, το... Ναι. Το... και ξεκίνησα και είχα και πελάτες. Λογιστικό, το ήβρες πρώτα τους πελάτες και μετά ξεκίνησες να γράφεις. Ξεκίνησα και έγραφα χωρίς να έχω πελάτες. Πόσο καιρό σου πήρε να βγάλεις το πρώτο version, να το πω, προγράμματος? Κοίταξε, έγραφα το παράλληλα με άλλα μικρά προγράμματα που έγραφα για μικρούς πελάτες. Δηλαδή έγραψα ένα για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, έγραψα άλλον που ήταν σχολείο οδηγών, έγραψα άλλον που ήταν μικρά που... projects που μου διούσαν λεφτά, ναι, για και να έγραψα και ένα για τράπεζα, ναι. Έγραψα και ένα για τράπεζα που ήταν το foreign exchange, που μας έφερε λεφτά και παράλληλα έγραφα και το stock. Και μόλις ήμουν έτοιμος έπιανα πιο μικρές εταιρείες και μετά πιο μετά μεγάλες. Ένωσες τα δουλειά όλα ή πιέσαν έναν πρόγραμμα? Όχι, ήταν ξεχωριστά. Μετά ενώθηκε μόνο το stock με το accounting. Okay. Μετά προσλάβαμε κάποια άτομα και αποφάσισα ότι ήθελα να στήσω τμήμα support. Άρα όταν ήρθε η κοπέλα να την προσλάβω και κατάλαβα ότι ήταν καλή η Μαρία, και πιάσα την, είπα της να σε κάνω υπεύθυνη του support. Είχα πει, λέω, κοίταζε δεξιά, αριστερά, αφού είμαστε μόνοι. Αφού έλεγε άλλο, λοιπόν, και λέω της, εγώ είμαι να σε κάνω υπεύθυνη του support. Λέει μου, τι εννοείς, αφού εμείς είμαστε. Γιατί εγώ έβλεπα το, το πράγμα ήταν να γίνει. Να σου βάλω, λέω, τις τέσσερα άτομα από κάτω σου, θα κάνουμε το δάδε πράγμα. Είπα στον Χριστόδουλο ότι θέλουμε ένα σύστημα, λέω του, και μάλιστα όταν έβλεπα συστήματα τηλεφωνικά, έφτιαξα ένα με 16 γραμμές. Και εμείς είμαστε τρία άτομα, ας πούμε. Τέσσερα. Ο Χριστός, ο δίρε του. Τον πουλάλης, λέει, μωρέ, κουμπάρε, 16 γραμμές. Λέω του, ναι, που να γίνουμε 16. Λέει μου, που να γίνουμε 16, γοράζω σου άλλο. Λέω του, όχι. Έπεισα τον. Μετά μας έκανε. Δηλαδή, πρέπει να βλέπεις το στόχο σου, όχι απλά να τον λέεις. Πρέπει να τον βλέπεις. Και εγώ έβλεπα το. Αν βλέπεις το για να τον φτάσεις στο στόχο σου. Αν δεν τον βλέπεις, δεν τον πιάσεις. Ναι, πρέπει να τον βλέπεις όμως. Εγώ έβλεπα το. Γιατί αν είναι τα μάτια μου, όπως έβλεπες εσύ, και ο άτομα να δουλεύουν, εγώ έβλεπα 16. Ναι. Λοιπόν. Μετά αναγκαστικά έπρεπε να πάμε σε άλλους χώρους κλπ. Αλλά. On the way, δεν είχαμε και τα λεφτά για να δείξουμε ότι είμαστε οι powers of κλπ. Άρα εμένα οι κάρτες μου ήταν 10 σέντις λίρας τότε. Ήταν laminate, ήταν, ξέρω εγώ, βλέπες την και φάσουν να εμπιάεις. Που τόσο ακριβή φαίνεται. Και πήγα να παραδώσω μια φορά ένα κομπιούτερ, γιατί εγώ παράδωνα, εγώ έγραφα, εγώ τεσταρισκά. Λοιπόν, πάω να παραδώσω κομπιούτερ με το αυτοκίνητο μου, ένα Hyundai τότε. Βάλω το σκουπόξυλο πίσω, γιατί ήθελε να έχει σκουπόξυλο για να σταθεί το καπό. Έρχεσαι εσύ σε το τρίτο. Ήρθε ο παπάς του ιδιοκτήτη, ο οποίος εγώ όταν μπήκα μέσα, γεια σας λέω του, από την PowerSoft, διότι είναι κάρτα, από την PowerSoft ο Γιώργος ο Μαλέκος ήρθε να παραδώσει το κομπιούτερ και το πρόγραμμα για την εταιρεία σας. Κοιτάζει, μάλιστα, ναι, έλα, παιδό, λέει μου και λοιπά. Λοιπόν, πάω, λέει μου, μόλις είδε ευκαιρία έξω μαζί μου, βάλω το σκουπόξυλο εγώ. Ότι ήταν συνηθισμένο πράγμα για μένα, δεν συνειδητοποίησα τι έκανα. Λοιπόν, ξανακοιτάζει την κάρτα, κοιτάζει το σκουπόξυλο. όχι, ρε, μου λέει. Κότσα μου εταιρεία. Τι αν τους λαλείς να σου αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, λέω. Α, μπράβο. Άρα, πέτυχες το σκοπό σου. Λοιπόν, άρα, όταν πήγα πίσω, λέω ότι πρέπει να πάμε στην έκθεση. Ήταν η έκθεση τότε. Και πιάσαμε το πρώτο μας αυτοκίνητο τότε, ας πούμε, για να πάρουμε στους πελάτες και να είμαστε σωστοί. Τα πρώτα γραφεία. Τα πρώτα γραφεία πιάσαμε τα με στόχο να είναι και το σπίτι που εμείνησκα. Αλλά απλά μετά μεγαλώσαμε ένα απότομα. Και μάλιστα έρχονταν οι πελάτες και κοιτάζονταν τα έπιπλα. Γιατί τα έπιπλα ήταν από τους καναπέδες, τους κανονικούς του σπιτιού, δεν ήταν τα γραφείου. Καταλάβονταν. Καταλάβονταν πολλά. Τώρα που το σκέφτεσαι μετά από χρόνια. Τώρα που το σκέφτομαι, ναι, διότι ήταν κάτι κλαδούθια πάνω, κάτι αυτά, δεν ήταν τα κοινά που έπρεπε να είναι. Έπρεπε να αρκέψεις κάπου. Σωστό. Έπρεπε να κολώνεις, να ξεκινάς χαμηλά, γιατί
Αντίθετα, πρέπει να είσαι και proud, διότι είναι πολλά πιο δύσκολο, νομίζω εγώ, να έρθει κάποιο και σου πει 100.000 και ξεκινάμε το πράγμα και πέτυχε. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, δηλαδή, 100.000 εγκαλέσει, push είναι να σου ευκολύνουν τη ζωή, αλλά ναι, σημαίνει αλλά ότι είναι μετά. Συνταγή. Καλά να έρθουν μετά που να φάσεις τους πάτσους. Πριν μπορεί να μην φτάσεις στο επίπεδο που φτάσεις. Ακριβώς, δηλαδή εγώ θυμούμαι είχε φορά που, όχι φορά, πολλές φορές που επειδή όταν μια software εταιρεία σήμερα πιάνει δουλειά, αύριο να πιάνει, μεθαύριο πιάνει, μεθαύριο πιάνει 3-4 δουλειές μαζί, καταλαβαίνεις ότι το cash flow πάει πάνω κάτω, πάει πάνω κάτω και σήμερα βαστάς να πληρώσεις υπαλλήλους, αύριο να βαστάς. Και μιλήσαμε εμείς απλέρωτοι για να πληρώσουμε τους υπαλλήλους. Ναι. Γι' αυτόν και μετά αποφάσισα ότι έπρεπε να πάμε στο software as a service που είμαστε σήμερα. Monthly στη ουσία. Ναι, ήταν μεγάλο βήμα, αλλά νομίζω ήταν πρέπει να μεγάλο βήμα και θα είχε πολύ bullying για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ μιλούσα πάλι με το 7, 7 χρόνια πριν να έρθει το cloud. Εντάξει, τώρα είμαστε 12 κάτι χρόνια. Μιλούσα για το cloud. Σε σημείο που όποτε πήγαινα να μιλήσω σε έναν event κλπ. Ελαλούσα να τον Mr. Cloud που ήταν να μας πει ο cloud. Περιπέζασαι. Ναι, περιπέζαμε. Εντάξει, τώρα αν περιπέζει κάποιο, γιατί δεν υπάρχει άλλο δρόμο, ούτε υπήρχε το που τότε. Γιατί αν εθιαβάζει 5 πράγματα για την τεχνολογία, αν ήξερε ότι τζόσε το δρόμο. Ναι, αλλά το περίεργο είναι ότι ένα άτομα του cloud που με περιπέζαν, δεν είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι εφόνταν μόνο το security. Τα άτομα του κλάδου θεωρούσαν ότι είναι έναν .com και ένα φύ, ας πούμε. Για να καταλάβει ο κόσμος τη διαφορά, το cloud με το πρόγραμμα, εννοείς, έγραφες, στην αρχή έγραφες ένα πρόγραμμα και πούλας το και έπρεπε να το βάλεις, με συντή να το πούμε. Έπρεπε να το βάλεις πάνω στο κομπιούτερ του, ναι. Να σε πληρώσει, ξέρω εγώ, λέω τώρα, 2.000 ευρώ και να σε πληρώνει και 500 ευρώ το χρόνο maintenance. Μάλιστα. Λοιπόν, στο cloud computing έχω τα ούλα εγώ, έχω το server σου, δηλαδή εν ούλα στο internet όπως ακριβώς έχεις το email σου που αλλάσεις έναν κινητό και βάλεις τους κωδικούς και κατεβαίνουν ούλα κάτω. Ναι. Και σε νοιάζει που είναι ο server της Google. Ναι. Ούτε ασχολείσαι που είναι. Ναι. Λοιπόν, απλά κέρδισε την εμπιστοσύνη σου το email και το email εντωμεταξύ είναι το νούμερο ένα cloud application. Που το χρησιμοποιούμε όλοι απλά χωρίς να έχει το σεξι όνομα του το cloud. Cloud, ας πούμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, εγώ διαβάζοντας είδα μια εταιρεία η οποία έκαμε τούτα τα θκιώτα ποσά, το αρχικό ποσό μαζί με το ποσό το maintenance, έκαμε τα ένα. Και ονομάζεται software as a service. Το γνωστό που ξέρουμε τώρα. Το γνωστό που ξέρουμε τώρα. Τότε και δεν λέω ήταν το πράγμα να πετύχει. Και ήταν πριν. Εθόρεστο από το εξωτερικό στην Ναι, από την Αμερική. Ναι, ναι. Το πράγμα πριν 20 ετία. Και ενθουσιάστηκα. Τι είπα, είναι έτσι που πρέπει να δουλεύει το software. Τι πετυχαίνει ο πελάτης με το πράγμα να το κάνει. Λοιπόν, καταρχήν είναι win-win. Είναι win-win. Καταρχήν δεν χρειάζεται, ειδικά για μεγάλα application, να έρθει να μας δώσει 10.000 ευρώ. Μπροστά ούλα. Ναι, εγώ να αποδειχτώ ότι δεν είμαι καλός ή να αποδειχτεί ότι. Έναν τζίνο που έθελε τελικά, ή εν τα καμνή ούλα, ή εν είμαι τόσο καλός όπως έπρεπε να ήμουν και λοιπά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μετά, την ώρα που θέλει να φύγει, εφευκεί γιατί έκαμε τζίνο το αρχικό το investment. Του είναι το win για σένα. Λος για τον πελάτη, ναι, ναι. Ελός-λος του το, γιατί να έχεις έναν παραπονεμένο πελάτη είναι παραπάνω. Ωραία, είναι παραπονεμένο, σίγουρα, εντάξει, ελός. Άρα, Εγώ το τι είπα, γιατί win-win. Εγώ πρέπει να κερδίζω την αγάπη σου κάθε μήνα. Αν δεν είμαι καλό, να αφήσει. Τι να αφήσει, να σε βοηθήσω να αφήσει σωστά. Ναι. Να σε βοηθήσω να αφήσει σωστά. Και εννοώ το, και έκαμα το. Γιατί όλοι χάνουμε πελάτε, και χάνουμε εμεί θα το χάσουμε ομαλά. Και κάποιοι ήρθαν πίσω. Τι σημαίνει ο χάσω ομαλά. Θα τιμωρήσω τον πελάτη επειδή εγώ. Αλλά δεν του κάνει έτσι, φταίει. Αν νομίζει ότι δεν του κάνει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Κοίταξε. Και αν και αν και αν. Εγώ είμαι από εκείνους που πιστεύει ότι, όχι πιστεύω, είναι αποδεδειγμένο του τον που λαλούν ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Εγώ ξέρω σίγουρα ότι ο πελάτης έχει πάντα άδικο. Όχι άδικο. Πάντα είναι εμείς που πρέπει να τον καθοδηγήσουμε σωστά. Συνήθως ο πελάτης έρχεται και δεν ξέρει όταν που θέλει. Απλά μπορεί να μην ή μπορεί να ξέρει να που θέλει. Αλλά να μάτσει το λαλί, έρχεται και λαλί με εμένα, θέλω και λογιστικό και στο και ξέρω εγώ και στο τέλος της ημέρας μόνο στο που θέλει. Άρα λαό του ρε φίλε, πιάσ' το μόνο τούτο.
Και όταν να θέλεις το λογιστικό, εγώ να σου το δω. Δεν χρειάζεται να σου το δω κουούλα τώρα. Ναι. Και να πληρώνεις άδικα. Και να πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα αντί 39. Ναι. Τούτον είναι πιο σωστό approach που το να σου τα δω κουούλα να σε σφάξω και να μου διάσεις 200-300 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Ναι. For no reason. Okay. Γιώργο, τότε που έγινε τούτη αλλαγή, μια έτσι απορία θα ήταν, απορία, ένα πρόβλημα θα ήταν το cash flow. Φυσικά. Πώς ναι. το επιβίωσες? Εννοείς την αλλαγή που το ναι, επούλουν στο να πάω μάτσι. Ας σου εξηγήσω μαθηματικά. Αν πουλώ 10 προγραμμάτα το μήνα, 2.000 ευρώ, βγάλω 20.000 το μήνα. Τώρα πουλώ 10 προγραμμάτα το μήνα και πιάνω 50 ευρώ. Ναι, εγώ τρόπος πάντα να πάρουμε ότι πολλοί άλλοι πελάτες όπως. Όχι. Επιάμε στο 2013. Άμεσα. Λοιπόν, εγώ εμίλου καταρχήν 5 χρόνια με τη ΣΥΤΑ, γιατί μίλησα με όλους τους υπόλοιπους για να μου κάνουν το hosting, γιατί όταν έκανα τα νούμερα μου, χρειάζομαι 500.000 ευρώ για να κάνω τους servers τους δικούς μου. Άρα το πράγμα είναι κράταμε πίσω που το να κάνω cloud service δικό μου και μετά να πιάνω τα λεφτά με τον μήνα. Επίσης δεν θα μπορούσα να πιάνω τα λεφτά με τον μήνα εύκολα, εκτός αν έκανα π.χ. συνεργασία με μια εταιρεία που έχει ήδη τον billing σύστημα στημένο, ναι. π.χ. ΣΥΤΑ, και σήμερα έρχεται κοντά σου πάνω στον bill του τηλεφώνου σου, που κάτω γράφει Parse of 365 ναι, ναι, και χρέωση. Και αν δεν έχει τηλέφωνο με ΣΥΤΑ, no problem. Θα έρθει, ναι, θα έρθει μόνο το κόστος του προγράμματος. Όταν έκανα τη συμφωνία και πέτυχε, μείνεις και να βρω τους πελάτες. Έρχεται το 2013, αφήνουν σε, ξέρω εγώ, με 100.000 ευρώ, εμείς θέλαμε 50.000 το μήνα κόστος, payroll. Μηνίσκεις χωρίς πελατολόγιο καινούριο, γιατί δεν είναι καμιά εταιρεία. Για καιρό. Εντάξει. Και οι παλιοί πελάτες που δεν μπορείς να σκρεμάσεις, δεν βαστά κανένας να σε πληρώσει. Άρα, εισόδημα πρώτο μήνα 0, εισόδημα δεύτερο μήνα 0, εισόδημα τρίτο μήνα 0, και έρχεται ο πελάτης μέσα και λέει μου θέλω πρόγραμμα. Και εγώ αντί να του πω θέλω 2.000 για να ανασάνουμε, γιατί ήμασταν όλοι απλέρωτοι, είπα του φίλε 39 το μήνα. Και πρέπει να δω και το ποσοστό στους συνεταίρους. Ναι, το ποσοστό ενώ στη ΣΥΤΑ και λοιπά. Άρα, σίγουρα μεγάλο πρόβλημα cash flow, αλλά που το μηδέ, στην εταιρεία πρέπει να σας πω ότι ήταν όλοι εναντίο. Διότι τσαμε που ήταν να ανασάνουμε λίγο, αλλά εγώ 2.000 ποιο ήταν έσδοκο ρε φίλε με 20 άτομα προσωπικό. Έφτασουν με διαφορά στο ουσία. Επομένως ήταν ποκαμά. Έφερα πάνω τους προγραμμαϊστές, όρκησα τους και είπα τους είσαστε οι υπότες της εταιρείας. Θα ακυρώσουμε το τάδε project και το τάδε και εδώ κάτω και τα λεφτά πίσω εκείνους δυο projects που είχαν νυχτά και ξέρω ήταν να μας καθυστερήσουν και εδώ κάμε βιτσάν πάνω στο software as a service πάνω στα, σε στούτα που ήταν να πουλούμε με ο μήνα. Okay. Εδέχτηκα πάρα πολλά, ενώ κανένας δεν εμπιστεύκε ότι ήταν να το καταφέρουμε το πράγμα και σταδιακά, σιγά σιγά, χτίσαμε πάνω σε εκείνο το πράγμα. Εγώ δυο χρόνια ανέπιασα μισθό. Είμαι το όχι υπόλοιπη. Πολλά ψυχοφθόρο, φίλε, ήταν η χειρότερη εμπειρία τη ζωή μου όταν αναγκάστηκα. Εγώ, όπω σε περιγράψα από την αρχή, που την πρώτη τάξη του γυμνασίου δεν έπιασα σεν που κανένα. Ναι. Στα δύο χρόνια που ήμουν απλήρωτο, είχε μέρα που είπα τη γυναίκα μου δώσουμε 100 ευρώ. Και για μέ, εγωνάτισα. Γονάτισα. Ναι, άξιζε τον κόπο όμω, γιατί τώρα είσαι μπροστά από τον ανταγωνισμό π.χ. που σίγουρα, έμεινε. Σίγουρα, ναι, διότι τώρα, καταρχήν, τώρα είναι ανησυχούμε να θα πληρωθεί ο προσωπικός ή όχι. Έρχεται ο μήνας, μπαίνει ο μήνας, είμαστε σωστοί. Σταθερά συμβόλαια. Ναι, σταθερά συμβόλαια κλπ. Απλά να σας πω ότι πριν να ξεκινήσουμε τούτον, περάσαμε και που έκαναμε μια μεγάλη παρουσίαση σε μια από τις πιο μεγάλες εταιρείες του κόσμου με ρούχα και κερδίσαμε και το project. Και η κυβέρνηση μας τότε, πριν 15 χρόνια, 18, δεν μου έδιαν άδειες να φέρω Ινδούς. Και είπαμε ότι πρέπει να τους γράψω πόρνες, μόνο σε πόρνες έδιουσαν άδειες. Που τότε εγώ έτσι ξαναψήφισα, ούτε μπορεί να με πείσει κάποιος ότι πρέπει να ψήφισε. Ένα λεπτό, εξηγάμε το λίγο. Ναι. Εσύ χρειάζεσαι προγραμματιστές. Για να κάνεις ένα τεράστιο project που να φτιάξω. Έκαναμε μια παρουσίαση, παιδιά, η οποία κερδίσαμε το project που μια εταιρεία. Θα πω παρόμοιες εταιρείες απλά για να καταλάβετε το size. Δεν θέλω να πω το όνομα, αλλά μπορώ να πω παρόμοιες εταιρείες. Είναι του size του H&M και του Zara, ας πούμε. Εντάξει, άρα σκεφτείτε μια κυπριακή εταιρεία να κερδίσει. Χιλιάδες καταστήματα. Χιλιάδες καταστήματα, να κερδίσει το project μιας τέτοιας εταιρείας.
Ο μόνος που ασχολήθηκε τότε ήταν ο Λίκας που του είπα έτσι και έτσι κέρδισα το project και πρέπει να μου δώκετε άδεια. Στείλασαν του υπουργού, λέει μα εμείς εδίουμε άδειες. Ξέρω εγώ μόνο να τους γράψει έτσι. Και μάλιστα κάποιοι είπαν μου φέρ' τους παγατεχόμενα. Λάθος μου τότε, έπρεπε να τους φέρω που τα κατεχόμενα. Εγώ πήρα το λίγο πατριωτικά. Και επία και είπα τους ότι παιδιά, εάν εγώ δεν τους φέρω τους προγραμματιστές Κύπρο. Είχα μας το πει ξεκάθαρα οι Εγγλέζοι ότι θα σου δώσουμε δικές μας ειδικές εταιρείες να δουλέψεις μαζί τους. Και πήγα και κάμα τους interview. Ναι, οι εταιρείες που κάμα interview, η μια ήταν 50.000 άτομα, η άλλη ήταν 14 και η πιο μικρή ήταν 2.500 άτομα και πιάσα τους πιο μικρούς. Αλλά εγώ ήξερα ότι είναι να μου κλέψουν το... Αν τους δω την ανάλυση νουλή, να πάνε πίσω μου... Να κάνουν το ίδιο, ναι. Να δώκουν άλλη τιμή, όπως και έγινε. Και δεν ήταν μόνο το πρόβλημα ότι εδώ έκανε άλλη τιμή. Εδώσαν και free το source code και είπαν τους θα το κάνετε install free σε όποιο κατάστημα θέλετε. Τέλεια από πίσω σου. Άρα, και αμέσως σκοτώσαμε, διότι μπορούσα να παλέψω την τιμή, αλλά δεν μπορούσα να το παλέψω και μετά. Ναι. Και χάθηκε ένα project για την Κύπρο, το οποίο ήταν τεράστιο, να είμαστε σήμερα μια άλλη SAP, ας πούμε. Εντάξει, απλά να φέρνω το για να καταλάβετε το size. Για έναν... Για εσάδειες, ναι. Φταίω όμως, διότι μπορεί να μην το τρέξα σωστά. Μπορεί να μην πια στα κανάλια και να τους κάνω τούμπανο. Μπορεί να πρέπει να κάνω άλλα πράγματα. Εγώ εκείνον τον καιρό έπεσα ένα σηκώνο μου από το κρεβάτι και μετά την επόμενη ημέρα πια γραφείο μπαλέ και είπα να ξαναξεκινήσω και να ξανακάμω και να κάνω άλλο πράγμα. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο να κερδίζεις, να λαλείς τόσο καιρό δούλευκα για το πράγμα. Είναι η αναγνώριση στην ουσία. Για να την πιάμε τη δουλειά, εγώ πια σχεδόν σε όλες τις χώρες ήμουν γραφείο με μια βαλίτσα γεμάτη ρούχα στο γραφείο. Γιατί λαλούσα μου σήμερα θα πάει στη Σλοβακία. Αν αύριο θα πάει, ξέρω εγώ τα. Δεν ξέρω τα καταστήματα. Και κάναμε την ανάλυση, το λεγόμενο gap analysis. Για να βρούμε τις διαφορές για να δούμε πώς θα γραφτεί το σύστημα. Διότι είχαμε πιάσει προσφορά. Μα πιάσαμε καλά λεφτά τότε, ναι, για την ανάλυση, αλλά συγκρίνεται με το ίδιο που ήταν να πιάσουμε όταν ήταν να αρχίσουμε να χτίσουμε. Σε κάποιες ένα project. Ακριβώς. Ναι. Γιώργο, ανάλυση μας λίγο το προϊόν της PowerSoft για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πράγματα μιλούμε, για τα πρόγραμμα μιλούμε. Τώρα το ναι. PowerSoft 365. Το PowerSoft 365 ξεκινά από το... Να πάμε απλά από το point of sale, από το σημείο πώλησης. Δηλαδή, αν πάει σε ένα περίπτερο, σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα κομμωτήριο κλπ., θα δεις προγράμματα της PowerSoft. Το που σκανάρω, πουλώ. Το ταμείο του. Το ταμείο. Το ταμείο, το ταμείο το συγκεκριμένο είναι συνδεδεμένο με το cloud σήμερα. Δηλαδή, είναι συνδεδεμένο κάθε πράξη που γίνεται πάει online στο cloud. Και εξού και κάποιοι πελάτες μας έχουν καταστήματα 5, 10, 20 καταστήματα, 40, όχι όπου σε διάφορες χώρες. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, ο Νίκος πρέπει από ό,τι ήταν που τους πρώτου, sorry, ήταν ο πρώτος που με πίεσε να κάνω και το post. Και μετά δίνει για σίγια καταστήματα στη αρχή ο Νίκος. Ναι, και γέλου ρε παιδιά, αν τον εμπιστεύκα. Αλλά εντάξει. Τώρα είναι ζωής 7 χρόνια μπροστά. Ναι, τώρα είναι ζωής 7 χρόνια μπροστά. Γι' αυτό που είπα, όταν βλέπεις το στόχο, πετυχαίνεις το. Λοιπόν, άρα, είχα πελάτες οι οποίοι περιμέναν το, αλλά είχα μου εμπιστοσύνη και τούτο είναι ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν κάνεις μια εταιρεία πρέπει να σε εμπιστεύονται. Ναι. Η Μίντι για παράδειγμα, να σηκώσει το τηλέφωνο και λέει μου ακούω για το cloud σου, είμαι έτοιμη να μπω και είπα της όχι περίμενε. Okay. Καταλάβες δηλαδή, ναι, επειδή και εγώ ήμουν fair και είμαι fair γιατί έτσι μας έμαθε ο παπάς μου. Ο παπάς μου καθόμαστε στο τραπέζι και συζητούσαμε και γελούσαμε, ήταν... Ο ας μου ήταν το άκρον άωτον της... Αυστηρός. Και είναι όμως τάξη πειθαρχία, δηλαδή εν καταλάβαινε τίποτε, όποιος θέλει ας είσαι. Yeah. Και είπαμε του μια ημέρα, αν ήσουν δικαστής, λέω του, και δίκαζες με... Ήταν να με βάλεις φυλακή, και γέλασαν όλοι, πας στο τραπέζι, εκτός φοβάς μου. Ήρθα, ανεύτες. Άρα έπρεπε να είναι δικαστής, όχι μηχανικός. Άρα πρέπει να είσαι fair. Όταν είσαι fair και με τον πελάτη σου, δεν χρειάζεται ούτε να
πουλήσεις παραπάνω πράγματα από εκείνα που χρειάζονται, ούτε τίποτε. Ναι. Και είναι το point of sale. Είναι το point of sale, μετά είναι το stock control. Και το stock control που είναι η διαχείριση του stock και κάνει τη διαχείριση πολλών καταστημάτων μαζί, συνδέεται με το λογιστικό σου. Το λογιστικό μας σήμερα πρέπει να πω, που είναι ένα άλλο πράγμα που ευκάλαμε όλοι πελών, σήμερα είναι σε όλα τα πανεπιστήμια της Κύπρου σαν κανονικό μάθημα λογιστικής και σε όλα τα σχολεία της Κύπρου σαν κανονικό μάθημα λογιστικής. Ήταν ένα point που ήθελα να αναφέρω, δηλαδή πέραν των διαφόρων βραβείων και τα λοιπά που κατά καιρούς πιάνεται και τα λοιπά, για μένα, εντάξει, μετρούν αλλά όχι τόσο, μετράει για μένα το ότι έχει κόσμο που πάει να μάθει το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να βρει πιο εύκολα δουλειά. Ναι, σωστά. Γιατί τον καιρό τούτο είναι... Δηλαδή, το πολύ πολλά... Ναι, φίλε, πόσο ποσοστό. Μητσί λογιστές, ακόμα και άνθρωποι που να πάνε να πιάνε... Πρέπει να σας πω ότι τον καιρό που ήταν το 2013, που έγινε το κούρεμα, ανακοινώσαμε και δωρεάν εκπαίδευση σε όλους τους ανέργους. Και κάναμε τι. Και πιάσα και το δίπλωμα που, την, που το ECTL, γιατί είναι και κάτω από τα ECTL το πρόγραμμά μας. Έπεισα του και διούσαν και το δίπλωμα του ECTL δωρεάν για τους ανέργους για να μπήπαν στο CV τους, για να τους βοηθήσουμε να βρουν δουλειά. Εκεί είναι μια επιβεβαίωση, ναι, ότι, ναι. Ότι μετρά. Σίγουρα. Okay. Άρα ενώνοντας το, το POS με το stock control, με το λογιστικό, θεωρώ λύνεις τα χέρια μιας επιχείρησης μητσάς. Κοιτάξτε, θέλεις εργατόρες εμείς, πολλές. Εμείς μπορούμε να πάμε και στις μεγάλες πλέον και το μεγάλο μας πλεονέκτημα είναι ότι δεν χρειάζεσαι τέτοιο IT πίσω που δουν το πράγμα. Επειδή έχει την PowerSoft πίσω σου. Ναι, και με τέτοιον τρόπο στημένο το σύστημα. Που είναι εύχριστο. Που είναι εύχριστο και δεν χρειάζεται IT πίσω του για να μπορεί να δουλεύει. Δεν χρειάζεσαι ούτε server rooms, ούτε. Επειδή είναι όλα στο cloud, έχουμε, κάνουμε τα πάντα εμείς. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε που δουλεύει. Και επίσης, επειδή βλέπουμε και μπροστά, κάνουμε πάντα καινούργια πράγματα. Δηλαδή, σύντομα, αύριο, για παράδειγμα, μπορεί όλα μας τα point of sale να εισπράττουν bitcoins, ξέρω εγώ. Μπορεί να εισπράττουν κρύπτος. Ναι, το... το ότι η καινοτομία, το βλέπεις στο μέλλον πάντα, εντάξει, ξέρω σε καιρό και ξέρω τον τα πράγματα και γι' αυτό κατά καιρός που βρεθούμαστε ρωτώ σε διάφορα. Αλλά πέ μας για τις τεχνολογίες πώς τις βλέπεις, γιατί μιλούσαμε, ας πούμε, στο Zero to Hero με τον Γιάννο πριν το πρώτο μας επεισόδιο, ποιος είπε ότι η τεχνολογία και τα Metaverse και τούτα ούλα να αλλάξουν πάρα πολλά, πρώτα απ' όλα το retail. Φυσικά, ήδη αλλάσουν. Ναι, ήδη κάτι στο γίνεται. Στο Metaverse, για παράδειγμα, να σας πω ότι πέφτουν πολλά εκατομμύρια από εταιρείες όπως είναι η Adidas, όπως είναι η Nike. Που βλέπουν 17 χρόνια μπροστά. Ναι, γιατί έχουν και κάποια άτομα που τα πληρώνουν για να βλέπουν μπροστά. Ναι. Εσύ πώς το βλέπεις την κατάσταση, πώς επηρεαζόμαστε και στο άμεσο μέλλον και λίγο πιο μετά. Καταρχήν να τα πιάσουμε που το κομμάτι του blockchain. Το κομμάτι του blockchain σαν τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα, γιατί μια τεχνολογία η οποία είναι decentralized, θα αλλάξει τον τρόπο που εισπράττουμε λεφτά, που μεταφέρνουμε λεφτά κλπ. Ήδη άλλαξε τον τρόπο τούτο. Άρα, ο φόβος που υπάρχει για το bitcoin ότι πάει πάνω κάτω. Λέω και λέω bitcoin γιατί είναι το πιο γνωστό. Ναι, ναι, σημαίνει για τα υπόλοιπα τα... Οποιοδήποτε κρύπτο, να το πούμε. Ναι. Αλλά αν θέλουμε να πιάσουμε το bitcoin σαν το βασικό νόμισμα που είναι το bitcoin και το ethereum, που σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 40.000 ευρώ, πρέπει να πούμε ότι τούτο που... ακούγεται ότι έπεσε, ξέρω εγώ, 30%. Μα πού πάθησε να έπεσε 30%? Που το 500% πάνω από πήγαινε, ας πούμε. Δηλαδή, να υπάρχει το σκαμπανεύασμα, αλλά υπόψη είναι ότι όπως είναι στημένα ως σήμερα, να το σημειώσουμε κάπου την προβλέψη. Ναι, βέβαια. Να το ξαναπαίξουμε. Να το ξαναπαίξουμε. Μπορούμε να παίξουμε το 25, αν θέλετε, που είναι, ξέρω εγώ, 3 χρόνια από τα τώρα και θα είναι 6 φορές πάνω, που θα είναι, άρα, 6-20, θα είναι 240. 240.000 το ένα. Ναι. Άρα, το 25 θα είναι, τούν την ημερομηνία, θα είναι 240.000 το μήνυμο. Και γιατί το λέω, τούν το πράγμα έτσι λέει το Γιώργος, ή λέει το γιατί ήρθε... Οι μελέτες που γίνονται... Ναι, οι έρευνες που γίνονται μιλούν για 1 εκατομμύριο ότι είναι νάνι. Και υπάρχει λόγος για το πράγμα, γιατί υπάρχουν τώρα τα μεγάλα hedge funds, τα οποία περιμένουν να κάνουν invest στο technology. Ναι. Εντάξει. Σήμερα όμως, τα hedge funds τα οποία διαχειρίζονται πολλά billions,
δεν δικαιούνται, έχουν λεφτά που έχουν μέσα στο bitcoin και προσωπικά τους. Ναι. Δεν μπορούν όμως σαν funds να τα δηλώσουν μέσα στα assets τους. Μόλις μπει η νομοθεσία, η οποία είναι να μπει σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, not more than that, ναι, θα δεις ξαφνικά ένα boom, εντάξει, το οποίο που 40 να πάει 400, και να πάει ας πούμε... Λόγω του ότι θα μπουν οι μεγάλοι παίχτες μέσα. Μετά θα πέσει πάλι κάτω από το μάτι. Ναι. Να κάνει μια διορθωσή, αλλά ναι, μετά να πάει εθώσει σταματημό. Γιατί πλέον ενάχει βούλα. Επίσης δεν μπορούν να σταματήσουν το technology τράπεζες επειδή δεν πιάνουν profit που δουν το πράγμα. Απλά τι είναι να κάνω. Το κάθε κράτος είναι να κάνει ένα δικό του και να είναι όπως το νόμισμα και να του βάλουν βούλα και θα ονομάζεται, ξέρω εγώ, λίρα μου, θα ονομάζεται whatever. Εντάξει. Λοιπόν, άρα την τεχνολογία να χρησιμοποιήσουν όλοι. Σκεφτείτε ότι αντί να έχω τα data όλα δαμέ, έχω τα σε 100 servers. Άρα εσύ που θέλεις να με κάνεις hack, πρέπει να κάνεις 100 servers ταυτόχρονα hack. Εντάξει, που μιλούμε, πρέπει να έχεις 1000 υπολογιστές, των 100.000 ευρώ ο καθένας. Και άρα κατόρθωτο. Ναι, εντάξει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και λόγος για να το κάνει. Και επίσης, για τα λεφτά να μαρκαριστούν ότι εγκλεμμένα, θα μπορεί να σε κλέψει. Επομένως, πολλά ασφαλισμένο πράγμα. Δεν είναι όπως ακούγεται. Υπάρχουν μεν τώρα κάποιες πόρτες κλπ. Αλλά κάθε πόρτα έχει ένα κλειδί. Λοιπόν, επομένως, εν κάτι που να πετύχει, εν κάτι που να το χρησιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητα μας. Γιατί αν σκεφτείτε το δρόμο που είχαν τα λεφτά, ξεκίνησε με το γιο σου Γάλαν, μετά, ξέρω εγώ, δυο σου κάνουν νομίσματα, μετά από τα νομίσματα κάναμε τα χάρτενα, μετά από τα χάρτενα κάναμε τη Visa, η οποία πρέπει να σας πω ότι ήμουν Αγγλία πριν 2 εβδομάδες και η μουσική του δρόμου εισπράσσου με Visa. Okay. Εντάξει. Ναι. Ήρθε μου ένα παράδειγμα, αλλά δεν μπορούμε να το πω. Γιώργο, εκτός τις πληρωμές, τι άλλο βλέπεις, π.χ. Το Metaverse υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος, εντάξει. Ενώ οικόπεδα, δισκοθήκες, πράγματα που να χτίζουν, εικονικά τα πάντα, σκεφτείτε ότι η επόμενη γενιά να λέτε τον μωρό σας, ας πούμε, σίγου πήγαινε στο πάρτι και να σου λέει, αφού είμαι στο πάρτι, δεν αφορεί τα γιαγιά, αλλά είμαι στο πάρτι, αλλά είμαι σπεζιάμες, αλλά ήδη να πλήρωσε και εισιτήριο για να μπει στο πάρτι, σαν κάθεται σπίτι, ήδη θα πλήρωσε για να βαστά από το, εντάξει, ήδη θα πλήρωσε για να βαστά από το, ήδη θα πλήρωσε για να φορεί συγκεκριμένα ρούχα, και ήδη θα πλήρωσε για να φορεί τα συγκεκριμένα Nike, Adidas, παπούτσια ή whatever. Και αυτό το πράγμα είναι μακριά, γιατί ήδη γίνεται. Αν προσέξετε στα διάφορα παιχνίδια, υπάρχει που αγοράζει στολές. Στολές, παπούτσια. Είναι στο παίχτης όμως. Ναι. Και εγώ, επειδή τα μελετώ τα πράγματα, υπάρχει μια φιλοσοφία πίσω από το free gaming. Υπάρχει το λεγόμενο, σκεφτείτε έναν παιχνίδι που επέτυχε και έναν εκατομμύριο χρήστες. Εντάξει. Κανένας δεν θα πληρώσει λεφτά για το παιχνίδι. Υπάρχει ένα 10% όμως που αγοράζει όπλα. Εντάξει. Εν το μοντέλο της wargaming που έχουμε στην Κύπρο. Το 10% που αγοράζει όπλα τώρα, υπάρχει ένα 10% και του 10% που αγοράζει πολλά όπλα. Άρα μιλούμε για ορισμένα εκατομμύρια την ημέρα. Σε τζίρο. Και σε profit. Δεν αντιλαμβανόμαστε το πράγμα. Ναι. Διότι είναι τα νούμερα. Μπορούμε να τα αντιληφθούμε, γιατί είναι οι αριθμοί. Και γι' αυτό είπα εγώ ότι για να πάει μπροστά, πιένοντας πίσω στο κομμάτι του software, για να πάει μπροστά το κυπριακό software, πρέπει να γίνουν όλες οι εταιρείες οι κυπριακές open-minded. Ίσως πρέπει να ενωθούμε όλοι. Ίσως πρέπει να έχουμε κοινούς προγραμμαϊστές και ας πουλούμε ο καθένας με το όνομα του. Δεν μπορούμε να τρέξουμε με τους σημερινούς ρυθμούς. Αν το ακούσουν οι συναδέλφοι σου, θα πούν Παναγία μου και σε 7 χρόνια να τα ξαναπούν. Ναι. Μπορεί. Ναι. Αλλά επιτρέπει το η κατάσταση κάτι τέτοιο πράγμα. Τώρα, εγώ έχω το πάρα πολλά μες στο μυαλό μου των τελευταίων καιρών, γιατί έχω πρόβλημα με προγραμμαϊστές. Δεν μπορώ να έχω τους προγραμμαϊστές που θέλω. Άλλο ένα θέμα τούτο. Για τους προγραμματιστές είχα πολλά να σε ρωτήσω και τώρα μιας και πήγαμε στους προγραμματιστές. Πρώτον, ένας νεαρός τώρα που να ξεκινήσει θέλει να πάει να σπουδάσει προγραμματιστής. Τι πρέπει να δει? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι όποιος πάει να σπουδάσει πρέπει να βάλει την πληροφορική μες στη ζωή του.
Ο λόγος είναι απλός. Αύριο να οδηγάς ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι να θέλεις να σπουδάσει, εννοείς. Ναι. Okay. Θα θέλεις programming skills για να το οδηγήσεις. Ναι. Θα θέλεις programming mindset για να εξηγήσεις το προγραμματιστή σου τι να σου κάνει για να μπορείς να πουλάς παραπάνω σπίτια online. Άρα, ό,τι και να κάνω, το 101 να τα κάνω. Μάλιστα. Του λοιπόν, προγραμματισμού. Όχι μόνο για ρίσκο να σπουδάσω, για ούλους. Τούτο ναι, να καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ναι, ό,τι και να σπουδάσω. Ναι, το... πρέπει να μπει όπως είχαμε, βάση, όπως ναι. έχουμε τα αγγλικά σαν δεύτερη γλώσσα, πρέπει να μπει και πληροφορική σαν υποχρεωτικό μάθημα και εξεταστέων, όχι όπως σήμερα. Λοιπόν, και όχι επειδή είμαι πληροφορικάριος, είναι επειδή βλέπω ένα μπόνι, αφού το ψυγείο σου ρε φίλε, να θέλεις να ξέρεις πρόγραμμα για να το χειριστείς. Μα δεν πάει μακριά, αφού το τραπέζι έχω οθόνες παρόν και πατάς το που πήγε να ζωνάξεις ο χυμός σου. Ακριβώς. Άρα... Το παράδειγμα που είπες με το να εξηγήσω το προγραμματιστή είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, διότι όποια δουλειά και να κάνω πρέπει κάτι να το εξηγήσω να κάνω. Είναι ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολλά στο κομμάτι της παιδείας. Τι εννοώ. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε τον κόσμο μας σήμερα, γιατί επειδή εγώ διδάσκω και σε δύο πανεπιστήμια σήμερα, εντάξει, Computerized Accounting, University of Nicosia και Frederick, και στα υπόλοιπα πανεπιστήμια έκανα train the trainer τους καθηγητές και διδάσκουν το πρόγραμμά μας. Άρα πέρασα πολλά τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Εντάξει, απλά σε στούν τα δυο, κάνω και τα μαθήματα. Ναι. Και έχω άμεση επαφή με την νεολαία. Δεν μπορούμε να διδάσκουμε με τον τρόπο που μας διδάσκανε εμάς πριν 30-40 χρόνια, ρε παιδιά. Δεν πρέπει να βρίσκεις στάσιμος. Λοιπόν, ναι, πρέπει να τους μάθουμε να αλλάσουν skill. Θέλω να σας πω το εξής. 30% της γενιάς που είναι να αποφοιτήσει τώρα θα κάνει επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα. Και θα σας πω γιατί. Σας πάρω λίγο πίσω στο programming. Δεν υπήρχε ο UI, User Interface Specialist. Ναι, ναι. Έγινε μετά. Εν και υπήρχε ο Database Administrator, εν και υπήρχε, πάω πιο πάνω μετά, ο YouTuber, και υπήρχε ο Influencer πριν 10 χρόνια. Το Podcaster. Ναι, αλλά τώρα, άρα, τώρα υπάρχει... κάνει accelerate το πράγμα όμως. Δηλαδή... Ναι. Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι να γεννηθούν και καινούργια επαγγέλματα, γιατί τώρα τα πάντα είναι data. Πολλοί νομίζουν ότι η Tesla πουλά αυτοκίνητα. Τι πουλά αυτοκίνητα η Tesla. Η Tesla έχει χιλιόμετρα που data μου μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Σκεφτείτε αν ήταν Κύπρο, θα ξέρει πόση ώρα είναι σταματημένο να με ο καθένα, ναι, πόση ώρα είναι πιένει στο CITO, πόση ώρα είναι πιένει, ξέρω εγώ, στη PowerSoft, πόση ώρα είναι πιένει στον Alpha Industries, πόση είναι που περνούν από το δρόμο να με και ούτω καθεξή. Ναι. Άρα, εν τα data και το ποιο είναι να τα δουλέψει, που είναι να γεννηθούν πολλά επαγγέλματα γύρω από τούτα. Εντάξει, τα οποία ήδη υπάρχουν, database analyst, business intelligence, ναι, software και πώς θα εξελιχθούν ακόμα, δεν ξέρουμε. Μπράβο. Τα φύγουν κάποια, τα άλλα, λογικό. Μπράβο, ακριβώς. Άρα, τα περισσότερα από τα επαγγέλματα, όχι τα περισσότερα, ένα μεγάλο μέρος των επαγγελμάτων μπορεί να έχουμε σε 10 χρόνια, υπάρχουν σήμερα. Άρα, τι πρέπει να διδάσκουμε τον κόσμο. Πώς να κερδίζουν skills και πώς να αλλάσουν skills. Τι είναι το πράγμα λείπει μας. Θεωρήσετε κάτι που μπορεί να γίνει και να το κάνουν είναι πολλά δύσκολα. Δυστυχώς είμαστε χορκάτες και λέω το γιατί εγώ δεν είμαι από εκείνος που λέει είσαι στην Κύπρο και κλαίτε και ξέρω αντίθετα εγώ πιστεύω πάρα πολλά στις κυπριακές δυνατότητες στις κυπριακές εταιρείες κλπ. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλά κατεστημένα και πολλοί κόσμος που επαναπαύτηκε. Δηλαδή τι εννοώ. Πάεις να κάνεις μια αλλαγή στην παιδεία να φωνάξουν οι μισοί δασκάλοι παρόλο που οι μισοί είναι φρέσκοι, γεμάτοι ενέργεια να δόκουν, αλλά τρώει τους τον το γρανάζι το οποίο του λέει. Θα θεωρήσω όμως ότι να μείνουν στάσιμα πράγματα, θα σάσει το πράγμα. Δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Σάζουν τους ρυθμούς που αλλάσουν τα πράγματα. Ναι, δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα. Ζούμε ότι η απαρχαιωμένη κάποτε είναι ταφίωση. Εντάξει, ναι. Ναι, αλλά πρέπει να μπουν πολιτικοί που ξέρουν τα πράγματα, αλλά αφού οι πολιτικοί, το επάγγελμα τους είναι πολιτικοί. Δεν πολιτικοί αν εξαιρέσουμε το κόκκινο που ευτυχώς ευρέθηκε τζαμέ που ευρέθηκε στον κατάλληλο καιρό να με ρωτάς γιατί ήμασταν στο zero και πρέπει ξαφνικά να γίνουν όλα ηλεκτρονικά αν εξαιρέσουμε το λακκοτρίπιν πριν αν εξαιρέσουμε το ξέρω εγώ και ο τρεις άλλους που εμπήκαν όχι με στόχο να μείνουν μια ζωή πολιτική αλλά εμπήκαν για να κάνουν κάποια πράγματα να προσθέσουν οι υπόλοιποι
Δεν δουλέψαν ποτέ και όλοι εκατομμυριούχοι. Ξήκαμε εσύ πώς γίνεται. Δεν δουλέψαν ποτέ, παιδιά. Ξέρω όλοι πώς γίνεται. Και ούτε ανήκουν σε τάξεις οι οποίες ήβραν λεφτά κλπ. Εσύ και που ανήκουν σε φτωχές οικογένειες. Σε φτωχές οικογένειες, σε κόμματα που τους θωρούν και λαλεί να στείλω λεφτά για κόμμα. Και ξαφνικά είναι όλοι εκατομμυριούχοι. Και βάλουν και τα παιδιά τους να πάνε πολιτική και είναι τα δουλειά καμνής βουλευτής. Από πού θέλω να πω ότι ευκαιρίε και φορέ βουλευτή να σου διώκω μια ζωή 4.000 και 10.000. Συνταξία φορέ ζωή. Ναι. Και εγώ που πληρώνω 20 άτομα να μου δώσει 600 ευρώ, και 700 ευρώ, και 1.000 ευρώ. Δηλαδή, καμιά φορά, παιδιά, είναι στημένα με τέτοιον τρόπο, αλλά επειδή περνούμε καλά, μιλούμε. Δεν το έχουμε νοοτροπία. Ναι, νοοτροπία. Όχι, δεν μιλούμε. Στο γύρο του χειρού μιλούμε, αλλά λούμε τα. Και τότε να παίξουν μελλοντικά σε 7 χρόνια να παίξουν. Άρα πρέπει να βγουν άτομα τα οποία να είναι. Ναι, και να μην είναι ο στόχο του να ξαναφκούν. Δηλαδή να βάλει κάποιον τώρα που η δουλειά του είναι, ξέρω εγώ, τα ξενοδοχεία, να τον βάλει τσάπου πρέπει, νομίζω υπάρχει τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν μπορεί να βάλει έναν άσχετο που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και να λύσει ότι τούτο είναι ο πολιτικό μα. Βασικά πρέπει να μπαίνει κάποιο που έχει στόχο για πρόοδο. Για τεχνοκράτε που λαλούμε κτλ. Ναι, τσακούει του πολιτικού, και λέει για την εργατιά, και ξέρω εγώ, και δεν δούλεψε ποτέ. Ποτέ όμω δεν έπρεπε. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει, έβαλαν του να πούν κάποια πράγματα. Γιώργο, τα πτυχία πιστεύει. Και είτε είναι δεξιά είτε είναι αριστερά. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι, είναι η ίδια ακριβώ. Εγώ είπα το, παρόλο που. Είπα ότι θα ξαναψηφίσω λόγω της κατάστασης που σας είπα πριν, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουν καμιά διαφορά κανένας τους. Με μικρές εξαιρέσεις. Στα πτυχία, όταν βλέπω ένα CV και αν πάμε σε προγραμματιστή ή αν πάμε σε οποιοδήποτε, έστω και σε άλλο, αν πάμε σε προγραμματιστή, έχει μεγάλη σημασία για μένα το τι έκαμε παραπάνω από το πτυχίο που έχει. Η πείρα του, στην ουσία. Αν είσαι όρεξη, έκαμε μόνο του πράγματα. Αν και να είσαι μπύρα, αν και να πουλήσει προγράμματα, μπορεί να πιέσει σε μια εταιρεία για 3 μήνες και έκαμε ένα application. Μπορεί τον καιρό που ήταν πανεπιστήμιο να ήταν μέσα σε 3 project. Σκεφτείτε τώρα να κάθεται ένα τσιάπωνο Μάικ και να μου λέει: εγώ έχω 2 δοκτοράτα, ένα μάστερ, και έναν αυτόν κλπ. Να πω κάποιο. Και ο Τάσο βγάλει το κινητό του, και λέει: μου, τούν το application έκαμα το εγώ. Τον τα application έκανα εγώ και τον εγώ. Ποιο απιάω. Τι όπως ο σκουλούτσι. Τι όπως ο σκουλούτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ούτε στο programming languages πλέον. Επειδή να καθόμαστε πίσω από ένα computer σε 7 χρόνια. Να το μιλάς. Και να του μιλούμε. Απλά επειδή εγώ είμαι προγραμματιστής να του λαλώ if κάμε τάδε, κάμε τάδε, if τάδε, κάμε τάδε. Και εκείνος θα αποφασίζει τι γλώσσα είναι να γράψει. Και ότι, ότι το καλύτερο για να κάνω για web, έναν, ξέρω εγώ, δαμέ να χρησιμοποιήσω ESP.NET, δαμέ να χρησιμοποιήσω Java, δαμέ να το κάνει το computer του το decision. Δεν πιστεύω πλέον ότι. Αν με ρωτήσει ποια είναι η καλύτερη πρόγραμμα γλώσσα, να σου πω που ξέρει καλύτερα. Με να μην νοιάζει τα γλώσσα να γράψει. Ναι. Γι' αυτό είναι η επόμενη γενιά software τη PowerSoft. Ή όλων των κυπριακών εταιριών θα είναι με τέτοιον τρόπο που να είναι όπως το Φίνικα 18 μηνών. Κάθε 18 μήνες θα γεννιέται καινούριο software από μόνο του. Ναι. Έτσι με παιδιώσα. Φαίνεται μεγάλο πράγμα. Σκέφτηκα το πολλά. Γιώργο, τούτη η ερώτηση ήταν βασικά επειδή θέλουμε να το δουν το πρόγραμμα μας οι μητσί και να πάρουν λίγο value. Ναι. Από όσο μαθαίνω, ας πούμε, εταιρείες όπως η Google, η Microsoft κτλ. Mm-hmm. Ποιον δεν βλέπουν το πτυχίο. Βλέπουν κάποιες βλέπουν και δικά τους courses και επικεντρώνονται όχι στις γνώσεις που έχεις. Πόσο γλύρω αποκτάς καινούριες. Ναι, αλλά πώς στο problem solving που λαλούν, ότι έχεις ένα πρόγραμμα. Πάμε λίγο πίσω όμως τσάι που σας είπα. Ναι. Υπάρχει παιδεία. Για τα skills. Γι' αυτό διδάσκονται τα πράγματα, αλλά εσύ και που αποκτάς επειδή. Μπράβο, γιατί. Τζεστήθηκε με τέτοιον τρόπο που ξέρει ότι σήμερα τη γλώσσα μου ονομάζω την ASP.NET, Microsoft, και αύριο είναι να κάνω μια δική μου που την ονομάζω Flutter, για παράδειγμα, η Google. Άρα, δεν μπορώ, κύριε, να σε προσλάβω επειδή είσαι πολλά καλό στην τάδε γλώσσα. Πρέπει να σε προσλάβω επειδή είσαι πολλά καλό στο να μαθαίνει. Ναι. Γι' αυτό, για να μάθει σωστά έναν προγραμματιστή και να τον πάρει στο επόμενο level, πρέπει να φύγει μόνο του.
Και του λαλείς μόνο ήταν που να κάνει. Όχι πώς εννοώ κάνει. Το πώς εννοώ κάνει πρέπει να το απαιτάς. Ναι. Εντάξει, τέλειωσε ο καιρός που επιέναμε. Εξήγα το λίγο το να απαιτάς. Ναι, το δηλαδή, πώς το κάνουμε. Απαιτώ για παράδειγμα από τον αρφότεχνο μου που μαζί μας τώρα. Γεια σου Ανδρέα. Γεια σου Ανδρέα. Κάνε μου το τάδε πράγμα. Και λέω ότι εννοώ κάνει. Να του πω ότι θέλω να κάνει έτσι, 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 έτσι. Ναι. Αλλά πρέπει να έρθει πίσω και να μου πει έκαμα το ή εν το κάμα. Δεν το κάνει. Δηλαδή, ένα πρέπει να μέσω του Google, να πρέπει μέσω κάποιων μαθημάτων online, ένα πρέπει να ζητήσει βοήθεια από έναν πραγματιστή να ψαχτεί. Πρέπει να βρει τον τρόπο να, κάνει το, να λύσει το φυσικά, πρόβλημα. Φυσικά, διότι δεν έχει πράγμα που γίνεται. Κάθε φορά διαφορετικά. Αστάσει ο πάντο, το πίστευμα να κάνει, σημαίνει σου κάνει. Όχι, μα πλέον αφού δεν μπορώ να του πω. Γιατί η γλώσσα που γράφει είναι η γλώσσα που γράφω. Γιατί δεν υπάρχει γλώσσα. Εννοώ, όταν ήταν να αποφασίσουμε τι γλώσσα να γράψουμε τα application και ποιες αρχαίες προγραμματιστές που το πανεπιστήμιο, είπαμε τι γλώσσα θες να γράφουμε. Και λέω ότι θα αποφασίσουμε μαζί. Εθώρουσαμε με τζιθκιό, αλλά ίσως ήρθαμε στη software εταιρεία και θα μας πει τα γλώσσα να γράψουμε. Ναι. Και λέω ότι θα αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη γλώσσα τώρα, γιατί είναι το πρώτο app που να γράψουμε. Άρα, θα βρούμε μια γλώσσα, να μην θέλουμε να γράφουμε και Apple, να θέλουμε να γράφουμε και Android κλπ. Εθιάλεξαμε τότε το Xamarin. Και είπα τους, οκ, okay, θέλεις να πάει training, ξέρεις να μάθεις μόνος σου. Και ξεκίνησα και έλεγα τους εγώ μόνο το πώς να έρθει μπροστά. Όταν είσαι καλός προγραμματιστής, να φάεις τους πάτσους της γλώσσας, αλλά το product σου είναι σωστό. Ναι. Άρα το mindset, το κινιούμε το mindset του πρέπει να μαθαίνω να βγαίνω εκτός comfort zone, να Μπράβο. Μπορώ να λύσω προβλήματα από μόνος μου, με τα που μόνος μου εννοώ... Χρησιμοποιώντας το Google, ας πούμε. Ό,τι το ρωτήσεις να σου απαντήσει. Να βρεις την απάντηση. Εγώ επειδή είμαι και σε κάποιους διαγωνισμούς Κρήτης ευρωπαϊκούς, που είναι το European Youth Award για παράδειγμα, ένας από τούτους, βλέπεις άτομα τα οποία την ώρα που σου παρουσιάζουν το project, ο ένας που τζίνους δεν είναι προγραμμαστής, αλλά έχει programming skills. Programming skills εννοώ. Να σκεφτεί και τούτο που σας είπα ότι σίγουρα στη χώρα του έκαναν του πληροφορική για να μπορεί να εξηγήσει το προγραμματιστή. Δηλαδή είναι τούτο που είπα. Τι αν και γίνουμε όλοι προγραμματιστές, παιδιά. Ναι. Αλλά σημαντικό. Πρέπει να έχουμε το skill να απαιτήσουμε πράγματα που γίνουν που να ζητήσουμε. Άρα εγώ που θέλω να πουλώ σπίτια και θέλω να τα πουλώ online, πρέπει να ξέρω και πληροφορική γιατί έχει πέντε καινούργια πράγματα στο Facebook. Στο Mike που έμαθεν το. Θέλοντας και εμείς. Ναι, να του πεις τώρα κάνουμε μια ιστοσελίδα να σου κάνουμε. Πρέπει να προχωράς μπροστά ρε φίλε. Πάντα βρίσκεις. Επίσης πουλήσεις ιστοσελίδες που κάναμε από τον καιρό που ανοίξαν το γραφείο ως τώρα, αλλάξαμε πέντε. Εμάθαμε και εμείς. Λοιπόν, το άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει, εγώ έχω έναν άλλον, θεωρώ το τεράστιο πλεονέκτημα. Αναγνωρίζω το expertise του καθενού. Δηλαδή τι εννοώ. Δεν με χαλά να πληρώνω για υπηρεσίες. Δηλαδή για να ταράξω μια πέτρα θέλω να πληρώσω τον πέτρατσι. Αφού του Νίκο δεν τα ξανάκουσα. Λαλώ την πολλά. Λαλώ την πάρα πολύ. Καθένα στη δουλειά του, ας πούμε. Βέβαια, ναι. Τι σημαίνει τώρα εγώ επειδή έκατσα εδώ με 5 λεπτά ξέρω να κάνω και την εκπομπή σας. Πρέπει να έχει. Κάποια skills για να κάνεις μια σωστή εκπομπή και να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Ούτε εμείς την έχουμε ακόμα. Σιγά σιγά. Μπορείς επειδή ξέρω εγώ επογιάτισες τον τοίχο του σπιθκιού σου να θεωρήσεις και πογιατζής για να πογιάτισες το γραφείο σου. Να φέρεις πογιατζή φίλε μου. Να φέρεις πογιατζή. Ο δικηγόρος είναι δικηγόρος. Άρα πρέπει να αναγνωρίζεις το expertise του καθενού. Και να είσαι willing να πληρώσεις. Δυστυχώς σήμερα εγώ βλέπω πολλούς ερασιτεχνισμούς. Πάρα πολλούς ερασιτεχνισμούς. Δεν μπορεί να ζητάς πολίτρια, να πιάνεις, να προσλαμβάνεις πολίτρια και να τη βάλεις, ας πούμε, πότε μπορείς να ξεκινήσεις, τη Δευτέρα. Όχι, ρε, Σαββάτο έχουμε πολλή δουλειά, λέω Σαββάτο. Με training επέρασε, με το προϊόν σου ξέρει. Πού είναι το εξπερτής της. Γιατί εγώ θέλω να πάω και να είναι η super expert. Είναι το πράγμα έχει το η Ελλάδα, παιδιά. Ναι, όμως, επειδή έχουν παιδεία μπας στις πωλήσεις. Έχει δύο άποψεις. Ναι. Ή εννοώ βάλεις στα βαθιά να το κάνει και να φατσίζει να μάθει ή να κάνεις τον πουλαλής. Ναι, αλλά, σωστό και λάθος. Ναι, το ότι
πήγαμε τον κουμπάρο μου Γιώργο Ελλάδα, ας πούμε, και πήγαμε για μηχανή του καφέ και η κοπέλα ξέρε παραπάνω πουλούς για μηχανή του καφέ με το χαμόγελο. Πήγαμε στην Κύπρο να δούμε σε οποιαδήποτε εταιρεία. Νομίζεις ότι βαρκούνται, όχι νομίζεις. Δεν μπορούσε να σου είχα του φραβέα. Με ωζόρε να σου μιλήσουν. Γιατί δεν περάσαν από τα ανάλογα training. Άρα δεν γίνονται έξπερτοι στον τομέα του. Άρα, για να μπορέσω εγώ να κάνω appreciate τον expert, πρέπει να κάνω expert. Άρα πρέπει να ξεκινήσω από τη δική μου εταιρεία. Να το βάλω μες στο support, να το ρίξω μες στα βαθιά που πριν. Αλλά πρέπει να γίνει άψογος. Ναι, πρέπει να γίνει άψογος. Πρέπει να ξέρει πώς να μιλήσει ο πελάτη. Πρέπει να ξέρει τι σημαίνει επίγον και τι είναι επίγον. Πώς θα συμπεριφερθεί, πώς να... Ναι. Λέω σας, προκαλώ σας, πιένετε Ελλάδα σε τρία retail shops. Τόσο χαμόγελο. Εξυπηρετηθείτε που Ελλαδίτη σας σε φούρνο. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Δεν μετράω ότι είμαστε και πιο μικρή αγορά. Δεν μπορείς να αφήσεις πάντα γυρίσεις που διάρκεια. Το ότι είμαστε πιο μικρή αγορά, δεν μετράω σε το πράγμα. Όχι, είναι θέμα παιδείας. Δεν είναι μέσα στην κουλτούρα μας να... Ξέρουμε μόνο να αγοράζουμε κρέας, χρέος του το αρνί είναι 100 ευρώ το κιλό, επειδή είναι να κάνει σούβλα το Πάσχα, δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει επιλογή, να αγοράσει αρνί. Πέ του είμαι consultant και θέλω να σου πω δύο πράγματα, να μου εξηγήσεις εσύ εμένα. Εντάξει, σίγουρα είμαστε πίσω. Δεν ξέρουμε να πληρώνουμε υπηρεσίες. Στο service, ναι, συμφωνώ, γιατί είμαστε και εμείς, πουλούμε service ως κτηματοματιστικό γραφείο, βλέπουμε το, αλλά διορθώνεται. Ναι. Σιγά σιγά πάει. Ο κόσμος ξυπνάει, πιο μικροί μπαίνουν στις δουλειές. Θα δώσουν, ναι, εγώ δεν ξέρω να αγοράζω. Δεν ξαναγοράσα σπίτι, αλλά κάνε με advice. Σε εμάς τουλάχιστον, okay. Εγώ βλέπω ότι καλό γίνεται. Προχωρά. Ναι. Προχωρά. Αλλά εγώ βλέπω που εταιρείες που κάνουν e-shop, κάνουμε τους top e-shop με latest technologies κλπ. Και μετά λέω του ρε, δεν μου τι φωτογραφίες που βάλες πάνω. Καλές που γίνει το λέω. Τι εννοείς ευχαριστήσεις πολύ. Φέρε ένα φωτογράφο να σου κάλει, ας πούμε. Φέρε ένα φωτογράφο να σου κάνει οι ίδιες φωτογραφίες που να βγάλει ο φωτογράφος τώρα με τις φωτογραφίες. Σε 7 χρόνια, Γιώργο. Και υπόψη ότι δεν μπορούν όλοι οι φωτογράφοι να φωτογραφίσουν για e-shop. Και σημαίνει ότι επειδή φωτογραφίζεις γάμους. Και όσο κάνουν γάμους, δεν κάνουν. Μπράβο, και όσο που κάνουν γάμους, δεν κάνουν για φωτογράφιση για τα e-shops. Υπάρχουν όμως φωτογράφοι των γάμων που επίαν και εξειδικευτήκαν εντός να φωτογραφίζουν objects, εντός να φωτογραφίζουν μοντέλα. Ερχόμαστε πάλι στο ότι πρέπει να αποκτά skills. Την εξειδίκευση και τα skills. Ναι. Ναι. Πολλά σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ. Άρα ένας μητσής τώρα πρέπει να μάθει πώς να μαθαίνει στην ουσία. Mm-hmm. Παρά τούτα που παπαγαλίζαμε εμείς στο σχολείο και βασανιούμαστε τον κουτουλούσαμε πάνω στους τοίχους. Ναι. Να μάθουμε... Και να έχει passion, παιδιά, και να βλέπει το στόχο. Αν δεν ξέρει αν το έχει passion. Εντάξει, όλοι βρίσκουν τον δρόμο τους νομίζω, ούτε εγώ είχα passion. Πώς θα δοκιμάσω. Εγώ τέλειωσα στρατό και αντί να πάω πανεπιστήμιο, επία 6 μήνες χωρίς δεν ήξερα να πάω. Ναι, αλλά πώς μπορεί να δοκιμάσει κάποιος. Διάμε τους αρφάες τους επόμενους. Γιατί θέλω να κάνω 6 μήνες χωρίς. Μπορεί κάποιος τώρα νεαρός να δοκιμάσει το πράγμα πριν να πάει να το σπουδάσει, να αφιερώσει 5 χρόνια από τη ζωή. Σίγουρα, διότι υπάρχει και έναν... ένα κόνσεπτ ότι πρέπει να είσαι καλός στα μαθηματικά για να γίνεις προγραμματιστής κλπ. Δεν ισχύουν τα πράγματα πλέον. Πελάρες, ναι. Ναι, αλλά θεωρώ ότι για να πας πλάι κάτι, θεωρώ ότι αρέσκεις από κάτι. Αφού δεν ξέρεις, ρε φίλε, ξέρεις. Κοίταξε, on the way, ένα πολύ καλό σημείο, διότι είναι πολύ καλό το κομμάτι που αγγίζουμε τώρα. Ένα πολύ καλό σημείο για να δεις την κλίση σου ή τουλάχιστον για να τσιμπήσεις λίγο το είναι που σου αρέσκει. Είναι να αρχίσεις να μπαίνεις σε διάφορα projects. Δηλαδή, μπαίνεις σε μια ομάδα. Λίγο που τον brainstorming. Μπορεί να κάνει κάποιοι διαγωνισμοί. Στους διαγωνισμούς, ένας πρέπει να κάνει το marketing manager, ο άλλος πρέπει να κάνει το website, ο άλλος πρέπει να αυκεί να το πουλήσει κλπ. Δηλαδή, όταν ανακατώνεσαι με τούτα τα πράγματα, κάτι είναι να σε τσιμπήσει. Και να πεις, α, τούτον αρέσκει μου παραπάνω από το άλλο που έκαμνα. Του είναι τα πράγματα που τα βρίσκουμε. Στο πανεπιστήμιο. Στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς άρα... ούτε στο πανεπιστήμιο. Ούτε για μένα. Πρέπει να έρθω να δουλέψω. Πρέπει, ας πούμε, είμαι τώρα 18 χρόνων και θα ήθελα να γίνω προγραμματιστής. Πριν λίγο καιρό υπήρχε το λεγόμενο Digital Champion, που ήταν όλα τα πανεπιστήμια μέσα
Ήταν ο Σύνδεσμος Εταιρεών Πληροφορικής, είμαστε μια επιτροπή γύρω στα 15-20 άτομα και υπήρχε και πρώτο βραβείο 10-15.000 ευρώ και έκαμε πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και πηγαίναμε και στα σχολεία και καθοδηγούσαμε τους, είπαμε τους να κάνουν ομάδες κλπ. Δυστυχώς φέτος δεν το είδα να ξεκινά ξανά, παρόλο που πήγε μια πενταετία σούπερ. Και κρίμα να μείνει. Ελπίζω αν επανέλθει ή αν επανέλθει κάτι αντίστοιχο. Έμεινε το idea τώρα, το οποίο μπορεί, αν έχει μια ιδέα, να πάει να την καταθέσει, να έχουν μέσα. Ναι, αλλά τούτα είναι μετά, ρε Γιώργο. Μετά όμω. Ναι. Αλήθεια είναι που πριν. Άρα αν έχουν την καθοδήγηση ή μητσί πριν να πα σε πανεπιστήμιο να του βοηθήσουν σε αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν καθοδήγηση, Μάικ, στο σχολείο. Δεν έχουν τίποτα. Αλήθεια. Ναι, μπορεί. Σαν το α πούμε. Γιατί είναι άμα δείτε τον τρόπο που διδάσκουν οι καθηγητέ, να σα φύκελε. Και δεν βάζω όλους μέσα στο ίδιο καλάθι για να μην παρεξηγούμε. Απλά δυστυχώς διδάσκουν πράγματα τα οποία είναι, τι να σας πω, είναι όπως τα μαθαίναμε πριν 20-30 χρόνια. Ναι, δηλαδή γίνεται όλο το πράγμα. Ρε, πώς θα διδάξεις τώρα. Εγώ ήμουν εξωτερικό και δεν δούλευκε τον Dreambox. Και έπιαμε μητσά τηλέφωνο και λέω μου δεν δουλεύει τον Dreambox. Και λέω της αγάπη μου τι έχει. Κλείσε, λέει μου. Κλείω. Βγάλει φωτογραφία το error, πα στο κινητό τη, κάνει το edit και κάνει μου και έναν κύκλο πάνω στο error που έφκαλε ότι κανό connect κλπ. Και στέλνει μου το με Viper. Ετούν το πράγμα εμείς, εγώ δεν το σκεφτήκαμε ότι, εγώ δεν το σκεφτήκα της πως στείλ μου με Viper, βγάλε φώτο. Είναι ένα τζεθόρου ρε παιδιά και λέω, τα πω γίνεται τώρα δαμε. Και τούν το άτομο τώρα, εντάξει, που έκαμε το πράγμα στα 8 της ή στα 9 της, όπως σας το περιγράψα ακριβώς, πάει τώρα σχολείο στα 12 και προσπαθείς να εξηγήσεις τι είναι το σκάνερ, ας πούμε, και τι είναι το φαξ, και τι είναι το... Η διδαχτέα ύλη έμεινε πάρα πολλά πίσω στην ουσία με το πράγμα. Μα περίμενε, μην πάει μακριά, δεν είναι μόνο στα σχολεία. Μιλούμε και στα πανεπιστήμια μερικές φορές. Μαθαίνουμε προγράμματα τα οποία επειδή προχωρώ πάρα πολλά γλυόρα η τεχνολογία, ότι μην είσαι κομπής. Δυστυχώς, μπράβο. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να χτιστεί η ύλη με τέτοιον τρόπο που κάθε χρόνο να είναι μέρος του process, το improvement του process. Βασικά να κρατάς ένα κομμάτι και προσθέτεις το καινούργιο. Και τούτη είναι η διαφορά. Εμείς έκαναμε το ISO. Εντάξει, και κάναμε και το CMMI. Το CMMI, το ISO καταρχήν λέει ότι κάνω το process μου που το 1 ως το 5, άρα 1, 2, 3, 4, 5, ναι. Και λάθος να το κάνεις, αν το κάνεις 1, 2, 3, 4, 5, είσαι ISO certified. Τούτο είναι το ISO, παιδιά. Το CMMI, τι λέει, μέρος του process είναι το improvement του process. Δηλαδή, τι πιένε, πιέν καλά, θα το σάσουμε την επόμενη φορά. Τούτο πράγμα πρέπει να μπει στα σχολεία. Δηλαδή κάθε χρόνο πρέπει να αλλάξει. Όχι να αλλάξει δύο γραμμές. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Ξαναλέω γιατί διδάσκω. Ξέρω τι σημαίνει να αλλάξει την ύλη ο καθηγητής, να αλλάξει τα τεστ του. Έτσι πάμε να αλλάξει. Αλλά πρόσθεσε ρε φίλε δύο πράγματα καινούργια μέσα. Γιώργο, φύγε δύο που είναι στο καθηγητή. Όχι στα σχολεία. Ναι, γι' αυτό είπα. Πρέπει να μπει με στα processes. Όταν δεν είναι με στο process το πράγμα. Ποιο καθηγητή τώρα να πεις ότι μέσα στην υποχρέωση σου είναι αήλη να αφαιρέσεις πιο πράγματα και να βάλεις πιο καινούργια. Άρα πρέπει να μπει σαν rule για όλα τα πράγματα. Και ταυτόχρονα εκπαιδεύεται και ο καθηγητής και ο μαθητής. Δηλαδή ούτε να το γίνεται. Ναι. Ούτε το γίνεται. Να σου πω γιατί ρωτώ. Κατά καιρούς ακούμε τους πολιτικούς μας πρέπει να φέρουμε επενδύσεις, πρέπει να έρθουν εταιρείες, πόξο κτλ. Γιατί σαν Κύπρος δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε. Πρέπει να φέρουμε μέσα. Okay. Εγώ το βλέπω ότι σε 7 χρόνια που λαλείς εσύ είναι πιο θέμα επιβίωσης σαν για μας να μάθουμε τούντα πράγματα. Γιατί γίνεται να φέρνουμε ξένους να αγοράσουν τα σπίτια μας, να μην ίσκουν στην Κύπρο, να δουλεύουν, να πληρώνουν φόρους για να τους κάνουν τις καθαρίστριες εμείς και να λαλούμε τα ωραία. Ναι, έτσι. Γιατί έτσι να γίνει μετά. Γιατί όποιος βγει καλός που μόνος του έμαθε και τα λοιπά, whatever, πάει έξω. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το πράγμα. Και οι εταιρείες σαν τη δική σου σήμερα. Σκέφτομαι τούτο που λέω ότι πρέπει. Καταρχήν, η γενική ιδέα που έχω τώρα είναι να γίνει ένα factory που programmers. Μα... Άρα, εγώ αντί να έχω programmers, και να έχει programmers σε άλλη εταιρεία, να του πούμε νουλίνα που θέλουμε,
και ο καθένας να βάλει το λόγο του πάνω και να πουλούμε όπως θέλουμε. Θες να είσαι κάτι διαφορετικό, μάλιστα. Θα απευθύνομαι στο factory, θα μου διά τιμή. Τέλειωσε. Εγώ δεν θα ψάχνω προγραμματιστές. Γιατί θα ψάχνω προγραμματιστές καλά. Άρα είστε και ο πολιτής και το software. Ανταγωνίζεστε ο ένας τον άλλον. Γιατί ο SAP τι κάνει, ο Navision τι κάνει, οι τούτοι όλοι που πουλούν. Γιατί να πουλούμε τα software τα εξωτερικά τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει γνώση. Υπάρχουν πολλά καλές software εταιρείες στην Κύπρο, όχι μόνο οι δικοί μας, ναι, που έχουν το know-how, έχουν πελατολόγιο. Έχουν... Γιατί να μην κάνουμε έναν κυπριακό wow software που να μπορεί να πουληθεί εξωτερικό, αφού υπάρχει δυνατότητα. Και μακριά δηλαδή, αλλά γιατί να το κάνω μόνος μου. Μα και να με βοηθήσω και άλλη εταιρεία να το κάνει. Μα και χαλάμε. Και εσύ να το κάνεις μόνος σε θαυκή, όσο καλό θαυκή, να το κάνεις με άλλο πέντε ας πούμε. Ακριβώς, το... διότι πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε 1400 πελάτες, ναι, στην Κύπρο. Οι 600 ας πούμε λέω τώρα είναι πάνω στο καινούριο μας το πρόγραμμα. Εντάξει. Ξέρεις ότι τούτοι οι 600 θα μπορούσε να ήταν 6 εκατομμύρια αν επουλιέτουν όλα ή με τον τρόπο που πρέπει να πουληθεί. Για αυτή εξωτερικό. Ναι. Εννοείται. Και αν δεν είναι 6 εκατομμύρια να ήταν 600.000. Μα σκεφτείτε τη διαφορά του, του size τώρα που σας λέω. Scale, διότι, ναι, ναι, διότι τα νούμερα που σας λέω πραγματικά αν και είναι αστεία, διότι ό,τι κάνουμε εμείς είναι το που κάνουμε το Shopify σήμερα. Ανεξε... Ναι. Δηλαδή έχει κομμάτια. Κομμάτια, ναι, 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 ναι. Αλλά εκείνος έχει ένα εκατομμύριο ή πόσα εκατομμύρια χρήστες και εμείς έχουμε 1400. Είναι άλλες κλίμακες στο εξωτερικό. Ναι ρε φίλε, διότι εγώ τώρα κάποιος λέει μου αφήσε cloud γιατί δεν πουλάσεις στο εξωτερικό. Γιατί δεν είμαι στημένος. Ναι. Δηλαδή το support μου πρέπει να είναι 24 ώρες. Πρέπει να μιλάω όλες τις γλώσσες. Πρέπει, δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά βάρτω έξω. Ναι, απλά βάρτω για να μπει κάποιο να με αγοράσει. Για να με αγοράσει, ναι, πρέπει να έχω μια υποδομή. Δεν το πετά στην ουσία. Ναι, αλλά πρέπει, θέλει και μια υποδομή για να πουλά εξωτερικό. Για να είσαι απρόσωπο. Ναι, όπω εμά τώρα που λέει, ναι, να ενωθούμε να μου κάνει ένα presentation ή λαλή σου έλα στα γραφεία. Δηλαδή σου, ρε κουμπάρε, με πολλά μπιζέλα εσύ στο γραφείο μου. Τι έτσι πράγματα. Δηλαδή κάποιο τώρα πρέπει να έχει σου λέει την υποδομή. Τα manual σου στημένα, τα βίντεο σου στημένα, τα... πολλά μεγάλη επένδυση για να πουλάς online. Σε δουν το πράγμα η πολιτεία πρέπει να πιέσει να κάνει στην τεχνολογία. Πρέπει να... Εγώ είναι να ετοιμάσω πρόταση για τούτο που σας είπα. Θα ετοιμάσω πρόταση να κάνουμε ένα factory για τις κυπριακές εταιρείες. Δηλαδή ένα κλάστερ ας το πούμε. Υπουργείο Εμπορίου το πιο πιθανόν ή στο καινοτομίας. Να γίνει ένα factory που να μπορεί να το εκμεταλλευτούν όλες οι software εταιρείες της Κύπρου. Με συγκεκριμένο πλάνο για 5 χρόνια. Ναι. Εντάξει, ναι, μπορεί να βοηθήσει να βγάλουμε και ταλέντα, να βγάλουμε και δουλειά, να βγάλουμε και τούτες οι εταιρείες που θέλουμε να έρθουν από το εξωτερικό, να έρθουν και να βρουν τουλάχιστον καλούς προγραμματιστές να δουλεύουν, γιατί τώρα δεν έχει. Και ψάχνεται. Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν μπορεί να φεύγουν έξω, αφού... Όχι, και στην Κύπρο τώρα... Υπάρχει πρόταση φανερή ότι πρέπει αφού... Οι εταιρείες που έρχονται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή θέλουν να επενδύσουν, αλλά δεν. Νομίζω θέλουμε 800 θέσεις που έντες έχουμε. Άρα πρέπει να τους δώσουμε άδεια να τους φέρουμε από το εξωτερικό. Ναι. Μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ζουν, αλλά. Ναι, εντάξει. Άλλη συζήτηση. Πρέπει να τις ονομάσουμε καλλιτέχνες. Ναι, ευτυχώς αλλάξαν τα πράγματα τώρα. Εντάξει, για μας too late τώρα για το συγκεκριμένο project. Παρόλο που οι διηγήνοι είναι παραδόσαν. Εντάξει, δεν αλλά θα το... Εσύ όμως το πουλί επέτασε. Ναι, όπως επέτασαν και άλλα πουλιά. Αλλά εντάξει, είμαστε σε έναν χώρο που ως που το παλεύκεις γίνονται πράγματα και εμένα, εγώ είμαι excited πάρα πολλά με το ίντερνετ που κάνω, γιατί κάθε μέρα κάνω άλλο πράγμα και βλέπω πού πάει η τεχνολογία και βλέπω πολλά πράγματα. Αφού είσαι excitement, τι στόχους έχεις για την PowerSoft ή για τον κλάδο γενικά, για την PowerSoft τα επόμενα βήματα. Η PowerSoft πρέπει οπωσδήποτε τώρα να πάω στην επόμενη γενιά του λογισμικού, η οποία θα χτιστεί με τέτοιον τρόπο που θα αναγεννιέται κάθε 18 μήνες. Τι υπάρχει... να αναγεννιέται. Να χτιστεί μια με ένα διαφορετικό τρόπο η βάση και θα μπορείς να χτίζεις πάνω της με οποιαδήποτε καινούργια τεχνολογία φκένει και να σαν να έχεις φρέσκο λογισμικό κάθε 18 μήνες. Σαν να έχεις ένα καινούργιο πράγμα, αλλά χωρίς να χρειάζεται οξαγράφο που είναι αρχή. Οκ, okay, κατάλαβες εσύ.
Βασικά μ' αφού να καταλάβω πώς είναι εφικτό το πράγμα να γίνει. Είναι εφικτό με τα APIs. Okay. Δηλαδή το API είναι το λεγόμενο Application Programming Interface, το οποίο μπορείς να το δώσεις σε οποιοδήποτε όταν το έχεις σωστά δομημένο. Θα τραβήσει δεδομένα στην ουσία. Και τραβά δεδομένα από το database. Άρα εγώ την ώρα που να θέλω ένα καινούριο application αύριο, την ώρα που να θέλεις μια καινούργια εφαρμογή που να κάνει η ABCD, γιατί σε τρία χρόνια αλλάξαν τα δεδομένα και πρέπει να κάνεις το πράγμα, να το δώσω σε ένα προγραμματιστή που να γράφει μια γλώσσα XYZ που είναι τελευταίας γενιάς. Super wow, και δουλεύει σε Windows 11 και σε Android και σε whatever. Και θα σκευάζει κανονικά από το database μου και ο database μου δεν θα καταλαβαίνει τίποτε πως θέλετε. Και εσύ να βαστάς ένα very latest technology κάτι. Δεν θα κόφτει πως θέλετε. Τώρα κάτι κατάλαβα. Εντάξει, είναι πιο βαθύ, αλλά... Ναι, περίπου κατάλαβα. Είναι γλυόρα σε 7 χρόνια ή... Τώρα σε περιπέζουν. Πέμαστε λίγο για αυτό. Τώρα έμε πολύ περιπέζουν γιατί ξέρουν ότι για να το πω σημαίνει ότι. Αν πατσευκεί, σωστό. Επίση το άλλο που θέλω είναι σίγουρα έναν loyalty system cryptocurrency που θα είναι στημένο σε blockchain. Το οποίο είναι στα σκαριά, επειδή να το ανακοινώσω και στο event μας 4 του Μάη, μπορώ να το πω και τώρα, επομένως έχετε πρωτιά. Βγάλαμε είδηση. Βγάλετε είδηση. Loyalty. Θα γίνει ένα loyalty σύστημα, το οποίο όπου πηγαίνεις, θα πιάνεις, αντί να πιάνεις βαθμούς που πάεις, ξέρω εγώ, στη Pandora, στον Django, στη Mindy, στο Shoebox κλπ. Και πιάνεις που τον καθένα το loyalty του κάποια points, θα πιάνεις κρυπτός, έναν καινούριο νόμισμα που μπορεί να τον λέουν, ξέρω εγώ, λίρα μου. Ναι, λίρα μου. Πέντε δυο φορές το λίρα μου. Σημαίνει... Λοιπόν, και θα μπορείς να το ανταλλάξεις, θα πληρώσεις κανονικά, παρακάτω. Άρα εσύ αντί να πιάνεις βαθμούς που έναν τόπο, είναι να πιάνεις που όλους μαζί. Άρα όλοι οι πελάτες σου θα ερωθούν σε ένα σύστημα. Ναι, απλά τώρα μελετώ να το κάνω με τέτοιον τρόπο, να μην είναι μόνο οι πελάτες μου, να είναι. Ναι, αλλά να σκέψεις που τους πελάτες σου. Ναι, σίγουρα το μεγάλο πλεονεκτήμα της PowerSoft είναι το πελατολογιό της. Ότι έχεις μια βάση. Δηλαδή, at any time, οτιδήποτε θέλω να δοκιμάσω, οτιδήποτε σκεφτώ, έχω έτοιμους πελάτες που μπορούν να το υποστηρίξουν. Οκ. Άρα θα αγοράζω εγώ από το Mike ένα πράγμα να πιάνω το τούτο και να μπορώ να το εξαργυρώσω στον παρακάτω. Ναι, αλλά είναι μια κοινή βάση στην ουσία. Μπορεί να, ναι, να μαζεύεις πόντους του, αλλά σε blockchain. Okay. Αλλά σε λεφτά. Ναι. Ναι. Okay. Καλό. Μάλιστα. Καλό. Να το δούμε σε 7 χρόνια ή τι είναι. Τούτο είναι πιο κοντά. Γλύωρ. Αλλά, άλλη στόχη, αλλά... Έχουμε έναν άλλον καινούριο προϊόν το οποίο... Είδαμε ένα πρόβλημα στα σούπερ μάρκετ και στα περίπτερα και γενικά σε τούτους που έχουν πολλά τιμολόγια αγοράς, ότι δεν έχουν τα άτομα να τα περνούν μέσα στα συστήματα τους. Άρα κάναμε ένα application το οποίο φωτογραφίζει στο τιμολόγιο και μετατρέπει το με OCR, με Optical Character Recognition, γραμμή-γραμμή, σε ηλεκτρονική μορφή και είναι έτοιμο να μπει αυτόματα μέσα στο σύστημά σου. Κώστας, πιάσ' τον Κώστα Πέδωτο. Και τούτο να το δείξουμε 4 του Μάη στο event μας στο Hilton. Στο event, τι μπορούν να έρθουν. Είναι ελεύθερη είσοδος, ονομάζεται The Future of Retail. Okay. Αγοράζοντας, δηλαδή έχοντας πολλά τιμολόγια, βγάλω τα φωτογραφία απλά. Ναι, και επίσης βασικά υπάρχει engine, ονομάζεται ERO το συγκεκριμένο. Υπάρχει μηχανή πίσω που τα θκευάζει και μάλιστα παρκάρει και λέει σου δαμέ έχω πρόβλημα, το νάσο δαμέ τον εγκαταλαβα, νάσο ή 9. Δηλαδή στο 9. Την επόμενη φορά καταλάβει ότι το πράγμα είναι 9 πάντα. Α, μαθαίνει. Μαθαίνει, ναι. Άρα μιλούμε για έξυπνο. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Φτιάξετε το ή on the way. Έτοιμο. Έτοιμο. Έτοιμο για παρουσίαση 4 του Μάη. Πότε θα γίνει launch. 4 του Μάη είναι το launch day του. Ήδη υπάρχει pilot σε πελάτη. Τον Olympic, το supermarket, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολλά στην αρχή. Γιατί έπρεπε να έβρουμε όλα τα προβλήματα, διότι φωτογραφίζουν τα. Καμιά φορά γράφουν και σημειώνουν πάνω, άρα γράφουν μου πας το νούμερο. Ναι. Υπάρχουν τιμολόγια
τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, πολύ πίσω από τούντο κάποια watermarks. Και δεν σκευάζονται. Έπρεπε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του αν το βγάλει φωτογραφία αν έχει σκιά ή δεν έχει σκιά. Άρα αγοράσαμε συγκεκριμένο πράγμα που συγκεκριμένη εταιρεία του εξωτερικού που σάζει τη φωτογραφία και σαν να σκανάρεις την ώρα που το φωτογραφίζεις. Φίλτρο. Ναι, ναι. Σαν να βάλει φίλτρο, ναι, όπως κάνουμε στα Instagram. Το TikTok. Ακούγεται με τεράστιο project. Είναι πολύ μεγάλο project, το οποίο επέρασε και από χορηγία, πρέπει να πω. Αλλά κόστησε μας, δίνω το παράπονο του αδερφού μου τούτον, ότι πάντα όταν πιάσουμε ένα ευρωπαϊκό project ή ένα innovation project, στοιχίζει μας παραπάνω που πιάνουμε. Πρέπει να το κοντήλι τώρα, να φάω παραπάνω για να... Αφού πιάνει το κοντήλι, πρέπει να φάει το κοντήλι. Τρώει παραπάνω. Στοίχισε μας αρκετά παραπάνω, γιατί εγγράφτηκε τρεις φορές, γιατί άλλαξε η τεχνολογία και εγώ δεν έχουμε να κάνω launch με προηγούμενη γένεια. Ναι. Και έτσι είμαστε on time, αφού ζήσαμε extension 6 μήνες. Το συγκεκριμένο π.χ. μπορεί να απευθυνθεί και σε άλλους κλάδους, δεν είναι μόνο retail. Δηλαδή ναι, ναι, σίγουρα οι πρώτοι που να το χρησιμοποιήσουν είναι... Θα με πρέπει να πω και να ευχαριστήσω το Υπουργείο, παιδιά, γιατί μπήκαν κάτω από το innovation πρόγραμμα τους και δεχτήκαν και χορηγία. Και όταν ήρθαν και τα προβλήματα, πώς το λέμε, τα διάφορα προβλήματα, έπρεπε να σταματήσουμε λίγο καιρό, έπρεπε να βρούμε άλλη τεχνολογία κλπ. Βοηθήσαν οι άνθρωποι και είπαν: OK, πιάστε extension, κάνετε. Ενώ ήταν πολλά. Για να μην λαλούμε μόνο τα άσχημα. Για να μην λαλούμε μόνο τα κακά. Έχει πολλά δυνατά άτομα. Ειδικά το Υπουργείο Εμπορίου που δουλεύω μαζί του, έχει πάρα πολλά δυνατά άτομα. Απλά υπάρχουν και οι υπόλοιποι που χαλούν τη μηχανή, όπως είπαμε. Οι δεινόσαυροι. Τώρα έχει χορηγίες για να πιάσουν. Θα ανοίξουν οι χορηγίες σύντομα που είναι για digital transformation. Θα ανοίξουν μέσα στον. Ιούνιον υπολογίζω, hopefully, έτσι ήταν δηλωμένο, δηλαδή πρώτον εξάμηνο, αν δεν είναι Ιούνιον, είναι Ιούλιο, ας πούμε, όπου η κάθε εταιρεία να μπορεί να ζητήσει χορηγία για οτιδήποτε αφορά digital transformation. Ναι. Δηλαδή, τι εννοούμε. Κάποιος θέλει να κάνει έναν e-shop και να το συνδέσει με το retail shop του. Να μην είναι απλά ένα website που να λέει ποιος είμαι. Κάποιος άλλος θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, διαφήμιση στα social media. Θέλει κάποιος να βάλει ένα πολύ μεγάλο σύστημα manufacturing που ξέρω εγώ 50.000 ευρώ να το δώσει 25. Είναι στο 50% η χορηγία. Είναι και τούτο μια υπηρεσία που παρέχεται στους πελάτες. Εμείς βοηθούμε τους πελάτες σίγουρα, ναι, έχουμε συμβούλους. Για να πούμε με φάση, κάνουμε λίγο διαφήμιση, έτσι. Πρέπει να τα πούμε να που κάνουμε. Βοηθούμε σίγουρα τους πελάτες μας και βοηθούμε και με πελάτες που είναι δικοί μας. Ναι. Έχουμε μια σειρά από συμβούλους πολλά καλούς, οι οποίοι ξανακάμαν τη συγκεκριμένη δουλειά. Ξέρουν και επομένως αν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το παρέχουμε εμείς, λέμε τους. Και ποια εταιρεία το παρέχει, γιατί εγώ είμαι και μέσα στο σύνδεσμο εταιρεών πληροφορικής, ξέρω και ποιες εταιρείες που μπορούν να το βοηθήσουν. Εντάξει, το CV του πρέπει να είναι βιβλίο. Πόσα πράγματα κάνεις? Πόσα προλαβαίνω να κάνω. Ναι, εντάξει, κάναμε ένα μήνα. Κοίταξε, να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αλλά... έγραψα και έναν παραμύθι. Γιατί το είπες, ήταν να σε ρωτήσω στο τέλος. Έχετε μωρά? Όχι, ναι. Ο Μάικ, εσύ είμαι not the way. Έμπειρας. Λοιπόν, το οποίο είναι με augmented reality. Το οποίο γράφτηκε πριν 4 χρόνια. Άρα και 3 χρόνια μετά, σε 2-3 χρόνια να κάνει catch up. Μπράβο. Φέρτε να το δούμε, να το δείξουμε. Thank you very much. Λοιπόν, το οποίο ήταν μια ιστοριούλα που έλεγα στα μωρά μου. Και μετά λέω εγώ, γιατί δεν το κάνω παραμύθι. Και μετά λέω εγώ τώρα να κάνω παραμύθι χωρίς να έχει μέσα κάτι, gadget κλπ. Άρα το τι γίνεται. Με έναν κινητό εμφανίζεται ο χαρακτήρας και φέρνει τον κόσμο τον πραγματικό παράλληλα μαζί με τον ψεύτικο. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε ένα link μετά που να βάλεις το... Ναι, να το βάλουμε. Θέλεις να δώσουμε και σε, ξέρω εγώ, σε 10 μωρά που έναν δώρο... Με αγάπη, ναι, δεν κάνουμε τα πολλά τούτα. Ναι. Okay. Άρα τα πρώτα 10 μωρά που οι γονείς τους να κάνουν comment κάτω από το βίντεο μας μπορούν να πάρουν... Με αγάπη.
δώρο το συγκεκριμένο. Βέβαια, στο οποίο... Να δείξουμε τι. Πού το αγοράζουμε? Υπάρχει online, μόνο online. Online. Ναι, ο λόγος είναι γιατί επία σε διάφορα βιβλιοπολία για να το βάλω. Εβάλαν το, μάθημα είναι να δουλεύουν διαφορετικά με ο consignment, ως βράς μετά να πληρωθείς, κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ, παρέτησα. Και εντάξει, και έτσι να βοηθήσουμε λίγα μωρά και να το πουλούμε και online. Εντάξει, ωραίο πράγμα. Ναι, τότε πριν 3 χρόνια που το κάνεις. Λίγο παραπάνω, 4. Ήταν, 4. Για να καταλάβετε, στήχησε μου 10.000 ευρώ μόνο ο designer που έκανε τους 3D χαρακτήρες, γιατί δεν ήξερα οι παραπάνω ήταν μόνο το augmented reality. Ναι. Ήταν άρα... μόλις άρχισε να, να φκένει, χρησιμοποιήσαμε Unity, ξαναγράψαμε το application 3-4 φορές. Πάλε για τους κώδικες, ότι αλλάξα τη γνώση. Ακριβώς. Ένα inside information, τούτο είναι εταιρεία. Μπορούμε να επενδύσουμε και εμείς σε 3 χρόνια που να απογειωθεί. Όχι, όχι, όχι. Τούτο ήταν ένα προσωπικό project και έφα λεφτά που είναι που επένδυσα όταν έμαθα τι σημαίνει επένδυση στα 44 μου. Δυστυχώς στα σχολεία δεν μας μαθαίνουν τι σημαίνει compound interest. Λοιπόν, και κάτι που θέλω οι ακροατές να κάνουν, να πάνε να έβρουν το compound interest calculator στο Google και επειδή ένα μας ακούσει ένας 20άρης. Εγώ υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι θα ξανακάνω συνέντευξη χωρίς να το αναφέρω. Να μας ακούσει ένας 20άρης, ένας 30άρης. Λοιπόν, ο 20άρης, ας πούμε ο 30άρης. Ο 30άρης έχει άλλο 30 χρόνια για να κάνει invest. Όχι να φυλάει απλά 10 ευρώ ή 20 ευρώ ή 100 ευρώ στην τράπεζα. Διότι αν φυλάει 100 ευρώ στην τράπεζα θα είναι 100 ευρώ επί 12 μήνες 1200, επί ξέρω εγώ 30 χρόνια... Έναν 30.000 ευρώ. Εάν τα κάνει όμως επένδυση, τα μισά κρυπτο, τα άλλα μισά ξέρω. Και αν είμαι επενδυτής, ο καθένας είναι με ρίσκο δικών του, τούτο είναι disclaimer. Ένα disclaimer που κάτω, not a financial. Not a financial advisor, είναι ο καθένας με ρίσκο δικών του. Αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα άλλαξε μου τη ζωή μου όταν εθιάβασα ένα βιβλίο που ονομάζεται Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας. Και έφερα σας και από ένα βιβλίο δώρο, γιατί αγοράζω περίπου 5-10 το μήνα και διότι σε τούτους που πιστεύουν όντως ότι ο πελός λαλεί καλά. Λοιπόν, όταν εθιέβασα το βιβλίο... Έφερε μας παγωτά, έφερε μας παραμύθι. Ήρθα τα Χριστούγεννα. Enough, καλό έξι. Έχω πάντα στο γραφείο στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εμένα άλλαξε μου η ζωή μου, παιδιά. Να σας εξηγήσω γιατί. Όπως είπα, δεν μας το μαθαίνουν στο σχολείο. Εσύ και αφιέρωσε μέσα. Βεβαίως. Και επειδή δεν ξέρω αν θέλεις να σας τα δώκω, ένα γράψα ονόματα, ένα γράψα χαρά. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα, άμα κάνεις το compound interest calculator, θα δεις ότι οι 30.000 θα είναι 200-300 στα 30 χρόνια. Και ο λόγος ποιος είναι. Δεν μας μαθαίνουν στα σχολεία ότι βάζοντας, ας πούμε, πληρώνοντας τον εαυτό σου πρώτα. Δηλαδή, εσύ τώρα πες ότι πιάνεις 500 ευρώ μήνα, ρε φίλε, και λέει, εγώ έβαστο για να φυλάω. Ναι. Το 10% πρέπει να πληρώσεις πρώτα τον Τάσο. Και μετά τον Μπακάλι. Ναι. Μετά τον Μπεζινάρη. Ναι. Εντάξει. Άρα, αν βάλεις 50 ευρώ τον μήνα, που είναι το 10% του μισθού σου, τον πρώτο μήνα μπορεί να τα γυρέψεις, το δεύτερο θα τα γυρέψεις. Γιατί είναι ένα standing order. Σημασία είναι το consistency, να μην χάσεις ούτε μήνα. Δεν μας νοιάζει. Ναι, δεν μας νοιάζει ούτε αν παίρνουν πάνω οι μετοχές ούτε αν παίρνουν κάτω. Υπάρχει περίπτωση τώρα να αγοράσεις μετοχές της Google και να πάνε κάτω για τα επόμενα 30 χρόνια, ρε παιδιά, που ξέρετε ότι 90% είναι κάτω. Πρέπει να βλέπουμε in the long run όμως. Ναι, long term, όταν δεις long term τι έγινε στο χρηματιστήρια, θα δεις ότι ουδέποτε πήγαινε κάτω από 20%. Και δεν μιλώ για τη χρονιά τώρα που πήγαινε 60-70 η τεχνολογία. Μιλώ για long term τα 100 χρόνια του Nasdaq. Ναι. Άρα βάλεις average 15% και καταλάβεις ότι τα 1000 σου ευρώ κάνουν 10%, λέω εγώ τώρα, interest 1150. Η μαγκιά η μεγάλη του compound interest είναι ότι μπαίνει τόκος πας στον τόκο. Άρα το επόμενο 10% και πας στο 1000. Πας στο 1150. Πας στο 1150. Ναι. Είναι τόσο απλό, αλλά τόσο. Δεν ξέρω γιατί. Και εγώ έμαθα. Γίνεται τώρα πέρσι, το πράγμα, ρε παιδιά, να με διδάσκει στο σχολείο και να μας διδάσκουν μόνο το ότι πρέπει να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και να το βάλουμε δάνειο. Και να μπαίνει το κόσμο στον τόκο, και οι 50.000 να γίνουν 80. Αυτό είναι αρνητικό στην ουσία παρά το. Μα είναι ακριβώς το που κάνει η τράπεζα μας. Ο τόκο πα στον τόκο, απλά είναι από την πλευρά σου. Ναι. Άρα το πρώτο πράγμα που μαθαίνω εγώ του φοιτητέ, διότι είναι computerized accounting.
είναι ξεχάστε το overdraft, ρε παιδιά. Το overdraft είναι ένα αιώνιο δάνειο. Όποια εταιρεία ανοίξει και κάνουμε ένα overdraft, φουλώνει το overdraft όπως τη Visa μας. Φουλώνει η Visa, μην είσαι σκυφουλωμένη. Να σου πω, είναι ένα tool που μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά δεν πρέπει να είναι μέρος του everyday σου να το δουλεύεις τόσο πολλά που να το έχεις ανάγκη. Όχι, φίλε. Κάποτε πρέπει να κάνεις δάνειο 10.000-20.000, κάποτε να πληρωθεί. Ναι, το overdraft είναι. Το overdraft είναι forever. Ναι. Άρα, το investment όμως είναι το πιο σημαντικό μπούλα. Εγώ δεν εφύλαξα λεφτά, όπως σας είπα, έπιανα 100 ευρώ και τώρα 110. Τώρα που ό,τι πιάω, το 10% είναι standing order. Φυλάχιστο. Ούτε τον καιρό. Ναι, και μόλις αποφάσισα να το κάνω, ήρθε το κούρεμα. Και δεν σταματήσα το standing order. Απλά πήγαινε το standing order, έβρισκε 0 λεφτά, έλεγε στραφή μου πίσω. Άφη, γιατί στα πιέμω να βρει. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι είναι η μόνη φορά που φύλαξα λεφτά, ρε παιδιά. Στη ζωή μου, ever. Δηλαδή, σκέφτηκες κάποιος να μου το ελάλε. Που τα 20 μου, που τα 30 μου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εγώ λέω, σας ήμουν πρώην τάξη του γυμνασίου, έπιανα πόσα λεφτά, σας πω. Στα 16 μου, 17 μου, έπιανα τόσα πολλά λεφτά, γιατί όσα λεφτά έπιανα, έπιανα άλλα τόσα tips. Και είπα του μάστρου μου να μοιράζουμε, διότι είναι πολλά τα tips. Και μοιράσαμε τα tips. Ναι, και εγώ όταν το διάβασα η αλήθεια τώρα πριν λίγα χρόνια, έτσι, έπαθα ένα σοκ. Πώς γίνηκα 30 και έτσι, εντάξει, ρώτουν τα πράγματα για το όνομα του Θεού. Η μαγκιά όλοι όμως είναι το standing order. Και η μαγκιά είναι ότι υπάρχουν τα εργαλεία σήμερα. Δηλαδή υπάρχει, ξέρω εγώ, η Revolut, ας πούμε. Μπορείς να της πεις recurring purchase. Παντού υπάρχουν χίλια application. Ναι, κάνε recurring purchase 10 ευρώ την εβδομάδα, τάδε νόμισμα. Done. Εγώ δεν λέω πάρ' τα λεφτά σου όλα στο τάδε currency, ξέρω εγώ. Κάμε το 30% currency, κάμε το 30% Microsoft, Google, Tesla, whatever you believe. Αν είσαι, ξέρω εγώ, στο χώρο που ξέρεις για τα χτίσματα και ξέρεις ότι τούτη εταιρεία να επενδύσεις και πιστεύεις πάνω της, κάμε το, αλλά κάμε το σαν investment. Μεν ακούεις, έπεσε, ναι, και τούτα τα χορκατηλίκια που κάνουμε, άκουσα ότι το τάδε νόμισμα είναι να πάει πάνω. Ναι, εντάξει, όπως τους απάρους. Έτσι είναι τα πράγματα. Πελάρες, ναι. Υπομονής τους, για το sisters. Όχι, πρέπει να, εάν πιστεύεις πάνω στο project, φίλε, πρέπει να κοιτάζεις την τιμή. Δηλαδή, αν πιστεύεις στο project του ICP ή του Cardano ή του οτιδήποτε, όρασε. Αν πιστεύεις πάνω στο, ξέρω εγώ, πάνω στη Google, όρασε. Αν πιστεύεις ότι η Google είναι να κάνει λάθος, όρασε. Μπορεί να κάνει λάθος. Εγώ δεν λέω ότι είναι να λαθαστεί. Αλλά υπάρχει περίπτωση στα επόμενα 20-30 χρόνια να μένε, τι να σου πω, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν και πακέτο που είναι πιο safe. Υπάρχουν application τα οποία επενδύεις πας σε technology πακέτο που έχει πιο χαμηλό το 10 έχει 10 εταιρείες στις top τάδε και υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία σήμερα μέρα, να αναλύσουμε κάποιος που έχει θέληση που αν έχει top consistency. Ναι. Δεν γίνεται επειδή είναι Αύγουστος και θέλεις τα 50 ευρώ για το holiday σου να μην τα βάλεις. Και έτσι και ποτά πιο όλοι. Πρέπει να είναι standing order. Να τα πιάει που μόνος του χωρίς να σε ρωτήσει. Ναι. Τούτο είναι το μαγικό, μαγικό παιδιά, τον πρέπει να το κάνει. Τούτο είναι ένα advice του κύριου Γιώργου Μαλέκου για τους viewer μας. Η Μιτσί, όσοι το βλέπετε, κάμετε το και σε 7 χρόνια κάμετε ένα comment. Πάντα προσεκτικά όμως. Σε 7 χρόνια να κάνουμε ένα comment να δούμε να μου φυλαξάσει. Ναι, και ο καθένας με ρίσκο δικών του, δεν είμαστε αναλυτές, δεν συζητούμε για το τι είναι να αγοράσει ο καθένας. Απλά είναι, πρέπει να θυκευάσει ο καθένας και πρέπει να βάλει μέσα στη φιλοσοφία του ότι πρέπει να κάνω και το investment για τον εαυτό μου. Για το αύριο. Πρέπει πρώτα να πληρώνω τον εαυτό μου και μετά τους υπόλοιπους. Αυτό λέει και το βιβλίο. Να το διαβάσουμε αμέσως. Ναι. Και αν μένεις σε χρυσοχώς, εγοράζεις χρυσάφιλα. ούτε χρυσάφι δεν εγοράζεις αν δεν είσαι χρυσοχώς. Άρα από τα πόθη στα πόθη να πεις, ναι, είπε μου ο Γιώργος να αγοράσω χρυσάφι. Όχι. Ναι. Κάτι άλλο. Ελπίζω να σε κουράσαμε. Όχι, είναι πολλά καλή παρέα σας και είδα το και από το άλλα τα... Κατάλαβες πόση ώρα πέρασε. Όχι. Πέρασε 1 ώρα και 40 λεπτά.
Και τα κοπέλια να με φωνάζουν μας να μην κάνουμε μεγάλα επεισόδια γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα δει. Ωραία, ωραία. Καλά, εννοείται. Ωραία, πιένω εγώ. Μπράβο σας. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να σε έχουμε όχι έτσι one-off, γιατί δεν ξέρω, έχω ακόμα λότος να ρωτήσω αν πήγαινε η κατάσταση. Αν το κάνουμε ξανά και τούτες όλες οι κουβέντες μαζί σου είναι πολλά ενδιαφέρον για το μέλλον, για την τεχνολογία, για τους μητσούς. Μπορούμε να κάνουμε κάποια online 5 λεπτά, 10 λεπτά θέλετε. Μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε αύριο έναν... Επειδή είδα πολλά ενδιαφέροντα άτομα σε στούτα που κάνετε και μπράβο σας που τα κάνετε για να βοηθήσετε τον κόσμο, διότι όπως είπα ξανά εμείς δεν είχαμε κανένα να μας βοηθήσει. Μπορεί να βάλεις έναν... ξέρω εγώ, τρεις ερωτήσεις και ακόμα και online να γίνει στα 5 λεπτά με τον καθένα και μετά τα πιντώσετε να τα δώσετε το κόσμο. Ένα επεισόδιο, ένα μικρό. Anyway, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζω να πήραν value viewer μας και ελπίζω να το κάνουμε ξανά. Φιλαζόμαστε για επόμενο επεισόδιο. Και τσερνούμε εμείς την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα. Thank you guys. Thank you very much. Bye.